είναι εδώ μαζί μα στο στούντιο του, του Λίμπερο και στην εκπομπή του Όλα ο Λευτέρη Ορβανίτη, ο, Αρβανίτης, ο πρόεδρο τη ΚΑΕ. Θα κάνουμε, θέλουμε να πιστεύουμε, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μπορείτε να θέσετε και εσεί φυσικά τα ερωτήματά σα. Φέμ και ενώ, γράφετε αυτό που θέλετε και αποστέλετε το μήνυμα στο 54526. Καλώ ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Καλώ σα βρήκα. Καλημέρα σε όλου. Μια παγωμένη και σήμερα μέρα, είναι η αλήθεια. Με πολλά προβλήματα και είναι πραγματικά περίεργο να βλέπει να πέφτει και στη γλυφάδα στην Πραγματικά και εγώ όταν ερχόμουν έγραφε, έλεγε το ραδιόφωνο ότι κλείσαν τα σχολεία στην Αττική και ενώ ναι, εμείς έχουμε παγετό, χιονίζει αλλού. Ναι. Δεν πειράζει. για ε, στην ε, Θεσσαλονίκη δεν πειράζει καλύτερα. μια χαρά είναι. Ε, η Ιακάδα έχει και το αγωνιστικό του Άρη. Έχει κάνει μια παρουσία, ε, έχω την αίσθηση, δεν θα πω την καλύτερη δυνατή. Μπορούσε να κάνει και κανένα δύο αποτελέσματα ακόμα, αλλά σίγουρα δεν περίμενε κανείς ότι θα είναι η ομάδα στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή. Όχι γιατί δεν έχει βέβαια τι προοπτικέ ο Άρης γιατί δεν έγιναν σωστέ ή καλέ επιλογέ, αλλά γιατί φέτο ε, στην ουσία το μπάτζετ υποχρεωτικά πήγε σε χαμηλά επίπεδα από την πλευρά σα. Ε, ναι, και καταρχήν να πω ότι όντω η πορεία το αγωνιστικό, το αγωνιστικό κομμάτι πάει πολύ καλά. Ε, όντω το μπάτζετ ήταν χαμηλό και τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάλι χαμηλό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εμεί όταν αναλάβαμε. Είχαμε, η ομάδα είχε 5,5 εκατομμύρια χρέη. Ε, τα έσοδα ήταν λίγα, υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία και πάντα προσέχαμε ώστε να έχουμε χαμηλό budget, να μην ε, χρεώνουμε την ομάδα, αντιθέτως να έχουμε και στον ισολογισμό μας ε, κάποια μικρά κέρδη, τα οποία πέφτανε ε, στα παλιά χρέη του Άρη. Το ίδιο γίνεται και φέτος, πάλι ο ισολογισμό είναι ίσως ίσως να παρουσιάσει και ένα μικρό κέρδος, το οποίο και αυτό θα πέσει πάλι στα παλιά χρέη, στο 39. Μια που ξεκινήσαμε με αυτά. Ε, ίσως ο κόσμος να μην ξέρει, εντάξει οι πιο συνειδητοποιημένοι γιατί μόνο κοντά στην ομάδα το γνωρίζουν αλλά δεν είναι κακό να το πούμε. Ο Άρης φέτος πληρώνει τρει ομάδες. Έχετε μια ομάδα που παίζει, έχετε μια ομάδα όσον αφορά τα χρέη προ Έλληνε παίκτε εντός των συνόρων, και έχετε άλλη μια καλή ομάδα, πολύ καλή όντω, με καλού παίκτε, οι οποίοι είναι στη FIBA. Ναι, έχουν ε, ε, βάθο του μπάγκου, έτσι βάθο <laughs> του έτσι, έτσι είναι και ο κόσμο <laughs> δεν το ξέρει. Ο κόσμο <laughs> μένει μόνο στο άρθρο 99. Δεν είναι μόνο αυτό. Ένα παράδειγμα μόνο θα φέρω για να καταλάβει ο Αργιανό, ο οποίο γνωρίζει μπάσκετ και πού θα βρισκόταν η ομάδα δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Φέτο, επειδή είχαμε διακανονίσει και συμφωνήσει, είχαμε έξι απαγορεύσει. Όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρει, έξι. Νομίζω η μοναδική στην Ευρώπη πρέπει να είναι ο Άρη. Είχαμε εξοφλήσει τι δύο διακονίσαμε τι υπόλοιπε τρει και είχε μείνει μία του Μάιλ, ο οποίο δεν συμφωνούσε με τίποτα. Ε, επειδή η FIBA είδε την προσπάθεια που κάνουμε τόσ, τα δύο, αυτά τα δύο χρόνια, δύο χρόνια, ε, θεώρησε καλό να δεχτεί ε, χωρί ε, τη συγκατάθεση του Μάιλ τη δική μα πρόταση. Που, ε, αυτό είναι ένα ποσό 112.000 δολάρια που πρέπει να πληρωθεί το 2014-2015 και ήδη έχει πάρει τα 85.000 δολάρια ο συγκεκριμένο αθλητή. Έμειναν άλλα 5.000-26.000 δολάρια. Φανταστείτε μόνο τα 112.000 112 δολάρια του, του, Miles. του Miles, Μόνο αυτά τα οποία τα δίνουμε αυτή τη ζώνη. Να πέθαν μέσα στο μπάτζετ, πόσο πιο καλή η ομάδα θα ήταν όταν ο Τόμα, ο Ριντ και ο Αντεγκμπόγε κοστίζουν λιγότερο από όσο κοστίζει ο Μάιλ. Ο οποίο έπαιξε το 2008. Θα πούμε Άρα. για τι επιλογέ yeah. παιχτών και το πόσο σημαντικό είναι να βρει καλού παίκτε με λίγα χρήματα. Αφ και πόσο θα πρέπει να είσαι γνώστη τη αγορά, να έχει τι επαφέ, να ξέρει τι ψάχνει, να έχει ανθρώπου εμπιστοσύνη είτε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είτε στη, στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό, θα τα πούμε και αυτά στη, στη συνέχεια. Γιατί όποιο δεν έχει διοικήσει, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, όποιο δεν έχει διοικήσει, πολύ εύκολα μπορεί να λέει για διάφορα ζητήματα από την πώληση του Μποχορίδη μέχρι την καθημερινότητα του γιατί δεν πληρώσαν τις δύο δόσεις του 99 θα, τα, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια πρόεδρε αλλά ξεκινώντας από το, από το θέμα αυτών το, των τριών ομάδων αν θέλετε λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος να μας πείτε ποιο είναι το budget του Άρη ποιο ήταν και τα προηγούμενα χρόνια ποιο, ποιο είναι το σύνηθε budget πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Α1 και τι χρήματα πρέπει έξτρα να δώσει ο Άρης για το 99 και τη ΦΥΜΠΑ. Όχι, αν ξέρετε και το μπάτζετ του Ολυμπιακού του Παναθενικού θα είναι ενδιαφέρον να το πείτε για να καταλάβει και ο οργανό τη σύγκριση. <laughs> ναι, το μπάτζετ το budget του Άρη είναι ε, λίγο πάνω από τι 300.000, είναι 325 κάπου εκεί, γιατί ε, λύσαμε το συμβόλαιο του Γκίκα και του Μανολόπουλου. Ε, του Ολυμπιακού και του Παναθενικού είναι το δεκαπλάσιο. <laughs> μιλάμε, <laughs> για, <laughs> για, μιλάμε για, για, για Έχει τώρα. πέσει φέτο. Έχουν, δεκαλώσει... ναι, έχουν, έχουν, έχουν πέσει, πέσει. Είναι το δεκαπλάσιο <laughs> πέσει. αυτή τη στιγμή. Ε, και λίγο πολύ τα μπάζε των ομάδων όλων είναι γύρω σε αυτό, γύρω στο 300 Δεν έχει, έχει ομάδε που. Και την ίδια στιγμή λοιπόν εκτό από το 300 ο, να δώσει, ο Άρης έχει να δώσει, αν κάνω 600 χιλιάρικα στο Έχει ως... να δώσει 550 χιλιάρικα στο άρθρο 99 και τα λεφτά που πάνε στη ΦΥΜΠΑ. Τα οποία και εκείνα. Είναι, να... Ήταν 480 χιλιάρικα, έχουμε πληρώσει σχεδόν τα μισά και πληρώνουμε συνεχώ. Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η κατάσταση για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμο. εύκολα το έχω γράψει και εγώ κάποια στιγμή για τον Αντεκμπόγε σε ένα κείμενο. Πάρτον, το συγκεκριμένο παίχτη κλείστον, ναι, όταν ναι. ήταν να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Αλλά νομίζω ότι πρέπει πριν κάποιο πάρει μια θέση να ξέρει τα δεδομένα. Αλλά δεν μιλάμε για απλά για τρει ομάδε. Από ό,τι αντιλαμβάνω, μιλάμε για τέσσερι. Είναι, τώρα μα ναι. είπατε για ένα εκατομμύριο δηλαδή. Τέσσερι, να... είναι τέσσερι ομάδε. Εξτρά το οποίο πρέπει να δίνεται. Και τα έσοδα μια ομάδα στην Α1 εκτό mm -hmm. των δύο που παίζουν και Ευρωλίγκα. Τα έσοδά μας σε εμάς είναι κοντά στο εκατομμύριο, περίπου ένα εκατομμύριο και τα έξοδά μας είναι περίπου στις 930-940 χιλιάδες. Όλα μαζί αυτά είναι. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι αν, εγώ δεν λέω όλο το ποσό, όλες οι ομάδες λίγο πολύ εξυπηρετούν και κάποια παλιά χρέη. Τα μισά αν είχατε να πληρώσετε από ό,τι πληρώνετε αυτή τη στιγμή, θα υπήρχαν δηλαδή διαθέσιμα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 250 χιλιάρια παραπάνω. Ακριβώ τα μισά αν, είχαμε, αν δεν είχαμε ε, τα τόσα πολλά χρέη θα ήμασταν πάρα πολύ καλύτερα. Άρα θα μπορούσε να γίνει μια ομάδα με μισό εκατομμύριο, σχεδόν με διπλάσιο budget. Άρα αντιλαμβάνεται και ο καθένα ότι θα μπορούσατε να έχετε δύο φορέ καλύτερου εντό εισαγωγικών παίκτε. Γιατί ποτέ δεν. Ό,τι πληρώνει δεν σημαίνει ότι αυτό που πλήρωσε θα σου βγει και στο πακέτο. Ε, αυτό ήθελα να πω. Ότι εμεί και τα προηγούμενα χρόνια, είναι η τρίτη χρονιά που είμαστε εμεί στη διοίκηση, ε, καλά τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαμε κιόλα να κάνουμε αλλαγέ παικτών. Ε, ήταν η μοναδική ομάδα που δεν. και φέτο δεν κάναμε αλλαγέ εκτό από τα δύο παιδιά που θέλησαν να φύγουν γιατί δεν ήταν ευχαριστημένα από το χρόνο συμμετοχή. Ε, έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτε που πήραμε. Ε, Του αγαπάμε σαν παιδιά μα. Ε, είναι πολύ καλοί παίκτε. Ε, ανάλογα με τα χρήματα που δίνουμε, προσφέρουν. μπορώ να πω και περισσότερα και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Απλά ε, λέω σε όλου του Αριανού που μιλάμε στο δρόμο ότι ο Άρης έχει τέτοια δυναμική και έχουμε φτιάξει τόσο καλή χημεία μεταξύ μα και τόσο καλή οργάνωση που αν δεν είχαμε τα παλιά χρέη ε, θα ήταν πολύ ψηλά, θα διεκδικούσε πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. αθλήμα mm -hmm. Κάναμε μια Γιατί καλή αρχή Μπορούμε να κάνουμε πράγματα ναι. και με λίγα χρήματα Και αυτό φαίνεται εξάλλου ναι. ε, Να πάμε γρήγορα γρήγορα Γιάννη μου στο πρώτο διάλειμμα Να μην το καθυστερήσουμε mm -hmm. Και θα συνεχίσουμε στο ίδιο μικροσχήμα Και φυσικά και με ερωτήσει εφόσον θέλει και ο κόσμος Σε φέμι και ενώ επαναλαμβάνω Και αποστολή του μηνύματος στο 54526 Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στο στούντιο του Λίμπερο 174, εκπομπή του Όλα ο Μαζί μα είναι ο Λευτέρη του Αρβανίτη. Σας... Λοιπόν, είπαμε για τι τρει-τέσσερι ομάδε που πληρώνεται φέτο. Ε, και φαντάζομαι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα έσοδα προέρχεται και από τον κόσμο. Από τα διαρκεία, από την παρουσία στο, στο γήπεδο. Ε, θέλω να μα πείτε καταρχήν. Ε, τι σκεφτόσασταν το βράδυ που διακόπηκε το Άρης ΠΑΟΚ, εκείνο το βράδυ. Πρώτα, πρώτα να πω για τον κόσμο, ε, να πω κάποια νούμερα ναι, δω, για να ξέρει. Φυσικά, φυσικά. Ε, έχουμε περίπου 2.080 διαρκείας, δηλαδή πολύ μεγάλο νούμερο. Νομίζω είναι ρεκόρ για τον Άρη τα τελευταία χρόνια. Ε, τα έσοδά μας από εκεί είναι περίπου 200.000 από τα διαρκείας μας. Ε, περίπου δηλαδή των 20% των εσόδων είναι από εκεί. Και από τα εισιτήρια πόρτα υπολογίζουμε ότι θα μαζέψουμε άλλε 60.000-70.000. Επομένω περίπου το 26, 27, 28% των εσόδων είναι από τον κόσμο. Τι mm -hmm. αύξηση συνιστά σε σχέση με πέρσι, Δηλαδή. Πέρσι είχαμε 1.690. Mm -hmm. Είναι αρκετά μεγάλη αύξηση. Βοήθησε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, ε, η παρουσία του Νίκο Γκάλι. Την εποχή yeah. που έγινε και το τουρνουά του και όλα αυτά. Και γενικά ο άνθρωπο αυτό που είναι δίπλα μα. Ε, ήταν η αιτία που έγινε αυτή η πολύ μεγάλη αύξηση Θα μιλήσουμε για τον Λόγο τον κάλλο βέβαια Τεραστική Πάμε εφαλία. για εκείνο το βράδυ mm -hmm. Λοιπόν, καταρχήν να πω ε, Ήταν ένα πάρα πολύ άσχημο βράδυ για όλους μας ε, Για όλο το μπάσκετ ε, Το ελληνικό μπάσκετ, έτσι δεν ήταν θέμα Ριπάοκ. Ε, Έβλεπα ένα έργο που πεζόταν μπροστά μου Είχα προσπαθήσει να καταλάβω ε, Ποιοι κρυβόταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία, τι γινότανε. Ε, το χειρότερο για μένα ήταν ότι δεν καταλάβαινε ο κόσμος το πού πηγαίναμε να μπλέξουμε και το πόσο επαχθής θα ήταν η τιμωρία του Άρη από μία λάθος απόφαση ενός ζητητή. Ε, αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Η, η στάση του λίγου κόσμου που δεν, δεν μπορούσε να καταλάβει το τι συνέβαινε. Ήταν ένα βράδυ που θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή, ευτυχώς ε, λειτουργήσαμε όλοι πολύ ψύχρεμα και προσπαθήσαμε να βλέποντας ότι την καταστροφή που έρχεται ε, κάνοντας κάποιες κινήσεις ε, ε, την ώρα που του φύλλω αγώνα στην έστασή μας πως θα γραφτεί, είχαμε πολύ μεγάλη ψυχρεμία οι ε, περισσότεροι από μας. Ε, όλα αυτά α, βοήθησαν στο να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την άδικη απόφαση σε βάρος μας και να την κάνουμε έτσι πως έγινε ας πούμε, παιχνίδι ξανά με κόσμο ε, μια, ένα μηδενισμό αφαίρεση βαθμών και ήττα την κάναμε νίκη ναι. Ήταν στη, ε, στη, θητεία μια διοίκηση, νομίζω. Σε μια οποιαδήποτε θητεία, οποιαδήποτε διοίκηση, δεν είναι πολλέ οι φορέ που χρειάζεται να πάρει κάποιε κρίσιμε αποφάσει. Να λάβει σοβαρά υπόψη τα δεδομένα και να αποφασίσει. Αυτή νομίζω ήταν μια βραδιά τέτοια για εσά μέχρι τώρα θητεία σα στον Άρη. Ναι, ναι, ήταν μια τέτοια βραδιά. Ε, ναι, ε, όταν διοικεί μια ομάδα σαν τον Άρη που είναι τεράστια, πρέπει γρήγορα να παίρνει τι σωστέ αποφάσει τη στιγμή εκείνη, να βλέπει παραμέτρου, το παρασκήνιο, του ανθρώπου. Το ρόλο, τους ρόλους του καθενός και να αποφασίσεις ανάλογα με το συμφέρον της ομάδας. Εμεί αυτό κάναμε. Σα βοηθάει βέβαια το γεγονό, κύριε ότι με τον μπάσκετ έχετε χρόνια ενασχόληση. Δεν είστε κάπως αλεξιπτωτιστή που λέμε στον χώρο. Το άθλημα το ξέρετε, το έχετε υπηρετήσει και, και μέσα από την εμπειρία σα βοηθιέστε να πάρετε και κάτι ναι, τι αποφάσει. Βέβαια, βέβαια, βοηθάει πάρα πολύ αυτό, πολλά χρόνια. Ε, εκείνη την ημέρα στεναχωρέθηκα πάρα πολύ και για τα νέα μέλη του Συμβούλου. Ήτανε ήταν, ε, τα νέα μέλη του συμβουλίου ήταν το δεύτερο παιχνίδι, το πρώτο εντό έδρα ναι. και του έτυχε αυτή η πολύ αρνητική κατάσταση. Για mm. αλή όταν πιστεύετε, παιχνίδες. η όλη προσπάθεια. Ναι, βέβαια. βεβαια βέβαια. Ήτανε... Καταρχήν ήταν η αρχή του πρωταθλήματο. Οι... Όλα τα παιδιά, ειδικά οι ξένοι παίκτε που ήρθαν, ήρθαν με κάποιου στόχου. Να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, οι νοάρις, ε... και όλα αυτά. Εάν ε, παθαίναμε τη ζημιά την τόσο μεγάλη που θα συνέβαινε με εκείνη την ιστορία, ε, ανατρεπόταν όλο το, το σκηνικό στην ομάδα. Άρχισαν, θα, άρχισαν να έχουν αμφιβολίε. Ε, τι θα συμβεί, αν θα τα καταφέρουμε, θα, θα λέγανε Εγώ ήρθα για να βγω τέταρτο και τώρα κινδυνεύω να πέσω. Ηταν πάρα πολύ ανατρεπόταν όλο το. Οικονομική ζημιά. τεράστια, τεράστια οικονομική ζημιά. Τεράστια οικονομική ζημιά, γιατί εκείνη την εποχή, εάν το μάτσο το κερδίζαμε, που θα το κερδίζαμε, γιατί φαινόταν από το πρώτο ημίχρονο, εμεί δεν ήμασταν καλοί ε, και είχαμε ένα καλάθι διαφορά. Είχαμε και την μπάλα όταν διακόπηκε το, το Πιστεύω ότι το, yeah. το, 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 το δεκάλεπτο θα μπαινε και ο Βεζέγκοφ στο κλίμα του παιχνιδιού, το θα το κερδίζαμε. Θα είχαμε αύξηση των εισιτηρίων διαρκεία. Εκεί κόπηκε στο στα 2050 ήταν τότε. Είχαμε δύο κεκλεισμένων. Και είχαμε και 17.500 πρόστιμα. Σύν άλλα 6.000 που χρειάστηκε ε, η δικαστική διαμάχη, όλα μαζί, που ε, χρειάστηκαν περισσότερο παράβολα και αεροπορικά ειστήρια. Γιατί ο κύριο Ρόγιο δεν πληρώνεται. Ε, Αμιστή τα κάνει όλα. Ο Χρήσο ε, Ρόγιο δεν πληρώνεται δεν, δεν, ποτέ δεν πληρώνεται από νομίζω. τον Άρη. Χρόνια τώρα δεν είναι μόνο στην ΚΑΕ. Παρ' όλα αυτά έχει ακούσει πάρα πολλά. Στην ΚΑΕ κανεί δεν πληρώνεται. Όλοι δουλεύουμε θελοντικά. <στά> Και... Έχει ακουστεί και αυτό ότι πληρώνεστε εσεί, ο Γρόγιος, τα μέλη του συμβουλίου Καλά έχει ακουστεί, <laughs> τρομερό θα το κάνω λίγο πλάκα αυτό ε, Στην συνα, ε, αρχή, καλά όταν ξεκινάς μια δουλειά έχει και εχθρού, έτσι ε, Είπαν ότι πληρώνομαι, ρωτήσαν ξαναρωτήσαν, ρωτήσαν το ρούσο, ρωτήσαν το λογιστήριο Είδαν ότι δεν πληρώνομαι, οκ okay. Μετά βγήκε ένα άλλο φασούλιο ότι πληρώνομαι από τον ΕΣΑΚΕ Ούτε αυτό γίνεται. Αν πει δεν πληρώνεται μόνο ο πρώτο γενικός γραμματέας και ο ταμείος. Ο αντιπρόεδρος δεν πληρώνεται μια τιμητική θέση, δεν αμύβεται. Α, 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 α. Τώρα το ρωτήσαν και αυτό, ξαναρωτήσαν πάλι. Το... Τώρα έβγανα ένα άλλο ότι μου δίνει χρήματα ο πρόεδρος σας και εμένα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να μου τα δίνει για να αμύβομαι. <laughs> δηλαδή δεν υπάρχει <laughs> αυτό που ζούμε στον Άρη. Αλλά πάντων, τι να κάνεις. Ναι, βέβαια, Έτσι εγώ θα σας πω πάνω... το εξής, ότι, ε, Το μπάσκετ βέβαια δεν έχει τόσα έσοδα, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι τα στελέχη πρέπει να αμοιβούνται. Όταν κάποιο δουλεύει όλη τη μέρα για κάποιο σκοπό, εντάξει, είναι αριανό, οκ. Okay, αλλά αυτό δεν θέλουμε. Επαγγελματικό αθλητισμό δεν θέλουμε, δεν θέλουμε επαγγελματίε, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κάποια στιγμή ο οποιοδήποτε που θα κάνει ένα λάθο αύριο μεθαύριο να μου πει: Φίλε, εγώ αγαπάω τον Άρη, είμαι εδώ, τρέχω όλη μέρα μου τη λε και από πάνω. Ενώ όταν είναι ένα επαγγελματικό στέλεχο και πληρώνεται. Με μια και... λογική, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή ξέφυγαν τα... οι αμοιβέ στον Άρη, γενικότερα ξέφυγαν. Ε, του ζητά και, και, την ευθύνη. Έχει την απέτηση. Ε, στον Άρη, βέβαια, ειδικά στην Ελλάδα, γενικότερα νομίζω, ε, έχω την αίσθηση ότι θέλουμε επαγγελματίε παράγοντε, αλλά ερασιτέχνε στην αμοιβή. Ε, ε, ναι, έτσι είναι. Ε, εντάξει, χρειάζεται επαγγελματικά στελέχη σίγουρα. Γιατί του αναζητά αναζη... και ευθύνε μετά, έτσι. Όταν είναι κάποιο, λέει: Εγώ, εθελοντικά προσφέρω αυτό, μπόρεσα να κάνω, αυτό έκανα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει να πληρώσει. Οπότε αυτό λέω. Σε ό, και θα σα πω κάτι σημαντικό στον τομέα. Ναι. μας. με το προσωπικό μα. Έχω πει και δημόσια ε, για τον Αντώνη τον Κάτζη. Εγώ με τον Αντώνη δεν έχω συνεργαστεί ποτέ και πουθενά 17-18. Δεν έτυχε. Γιατί και οι δύο είμαστε αρκετά χρόνια παρόλα αυτά, από τη μέρα που προσελήφθη στο, ως υπεύθυνο επικοινωνία του μπάσκετ, πραγματικά υπάρχει μια επαγγελματική δουλειά και στο site, στην ενημέρωση τη δική μας. Ε, νομίζω και παράπονα δεν υπάρχουν από κανένα και είναι αρκετά ανταγωνιστικό ο τομέα μα. Δηλαδή, πολλέ φορέ. Για να λέμε και τα δικά μα, ψάχνουμε να βρούμε αν δεν είναι ο κολλητό μα, ο φίλο μα, ο πρώην συνεργάτη μα στο γραφείο τύπου, Ψάχνουμε να βρούμε και κάτι το οποίο ξέφυγε και το είπε μισό λεπτό πιο πριν σε κάποιον άλλον. Και παρόλα αυτά, λειτουργεί απόλυτα επαγγελματικά το, το γραφείο τύπου του Άρη. Γιατί έχει έναν επαγγελματία δημοσιογράφο που ξέρει τη δουλειά Νομίζω ότι σιγά σιγά όταν ευνοήσουν οικονομικά και οι συνθήκε θα πρέπει σε όλου του τομεί να υπάρχουν επαγγελματίε. Στο μάρκετινγκ, στο, στο, στην επικοινωνία, παντού. Σωστό, σωστό. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να είναι. Να υπάρχουν επαγγελματικά στελέχη και σοβαρά ώστε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Συμφωνώ μαζί σα. Απλά εντάξει. Δεν είμαστε... γίνεται στην παρούσα φάση. Εντάξει, ναι. δεν, <laughs> Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν ναι. δεν κατά, ε, για είναι ας, να υποστηριχθεί οικονομικά κάτι τέτοιο. Δεν έχει νόημα για τα χρήματα. Για τον Αντώνη είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και όντω. Και η Ελένη ήταν πολύ καλή, απλά ήταν νεαρή και λίγο άπειρη. Διαφορετικέ οι απαιτήσει. Με την Ελένη έχουμε συνεργαστεί. Ελένη. Αλλά ο Αντώνη είναι πιο έμπειρο. Ναι, ναι. Εντάξει, πάει ε, πολύ καλά. Να ε, σα πω πρώτα ότι χρειάζεται όχι μόνο ο μπασκετικό Άρη και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και ο ερασιτέχνη. Ε, όταν μιλά για συλλόγου όπω ο Άρης, δεν γίνεται να μην έχει στην επικοινωνία έναν άνθρωπο ο οποίο να το ξέρει. Να το έχει βιώσει, να είναι ένα επαγγελματία του χώρου και βέβαια να πληρώνεται γιατί και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, ο συνάδελφο τώρα που είναι στο. Μπα, εγώ το έχω βιώσει προσωπικά. Επειδή ξέρω εγώ είναι αριανό ή οτιδήποτε, δεν πάει να να δουλεύσει τζάμπα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και πρέπει κάποτε να καταλάβουμε και στην Ελλάδα ότι τα επαγγελματικά στελέχη για να αποδίδουν πρέπει να πληρώνονται. Ναι. Τον πληρώνουμε τον Ανατολί. <laughs> λοιπόν, ε, πάμε στι η... επιλογέ των προπονητών. Βλέπω ε, κάτι δε... ερω... θα... θα τα πούμε ε, και τι ερωτήσει βέβαια. Ωραία, ωραία. Σιγά-σιγά. <laughs> ε, δεν θα ξεκινήσω από, το... από τον Πρίφτη. Που και γι' αυτόν το καλοκαίρι, επειδή δεν ήταν το όνομα. Υπήρχαν φωνέ αντίδραση. Ε, θέλω να μου πείτε συνολικά για τις επιλογές σας ως διοίκηση ε, νομίζω ότι αγωνιστικά και από τον Αγγέλου δικαιωθήκατε και μάλιστα πάλι υπήρχαν αντιδράσεις όταν τον επιλέξατε το, τον Αγγέλου θέλω να μου πείτε αν έχετε αλλάξει άποψη από συμπεριφορές στην, εξε, στην πορεία των πραγμάτων και όχι τόσο όταν έφυγε από τη στιγμή που έφυγε και έπειτα ο Αγγέλου εμένα μου είχε αφήσει μια πικρή γεύση Ξαναλέω, όχι όταν έφυγε, γιατί ο καθένα θα το έκανε. Πήγε στην Ευρωλίγκα και σε ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Από τη συμπεριφορά, από εκεί και έπειτα. <coughs> και οι δύο, καταρχήν, και ο Βαγγέλη ο Αγγέλου και ο Δημήτρη ο Πρίφτης, είναι πάρα πολύ καλοί προπονητέ. Mm. Ε, ο ένα πήγε να παίξει Ευρωλίγκα. Ε, Βοηθό, βέβαια, αλλά είναι ένα μεγάλου προπονητή. Και ο άλλο mm. ήταν προταλήτη με τον Παναθηναϊκό. Ε, και οι δύο δουλεύουν πάρα πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο είναι, προ, είναι οι προπονητές του, του Παρκέ ε, έχουν ιδέες και όλα αυτά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι τώρα για τον Βαγγέλη ή τον Αγγέλου είναι φίλος μου, τον αγαπώ πάρα πολύ δούλεψε πολύ και πρόσφερε στον Άρη του έτυχε αυτή η πρόταση μεγάλο νούμερο, τεράστιο εμείς είχαμε συμφωνήσει να δώσουμε 50.000 και εκεί για τρία χρόνια θα πάρει ένα εκατομμύριο ήταν Τζόκερ γι' αυτόν. Παρόλα αυτά, δεν έπαιρνε να φύγει. Το μετά, νομίζω ότι... Εντάξει, πάει και κοιτάζει την ομάδα του. Έχει πολύ βάρος εκεί πέρα, πολύ φορτό επάνω του. Και τι άλλο να κάνει, ας πούμε. Μια χαρά είναι. Μου έμεινε μια αίσθηση ότι... Δεν ξέρω, ότι ενώ έφυγε με καλό τρόπο από το Σύλλογο, όσον αφορά τη διοίκηση, στην πορεία κάπου, κάπου χάθηκε. Έστηση ξαναλέω. Δεν, ναι, ναι, δεν... ναι όντω χάθηκε, αλλά εργάζεται πάρα πολύ εκεί. Δεν έχει χρόνο να, να, να ασχοληθεί μετά του Άρη mm -hmm. καθόλου. Πάμε στο, στον ε, κύριο Πρίφτη. Ήταν πω... ρίσκο το καλοκαίρι. Να πω κάτι για το ότι έφυγε με καλό τρόπο. Ναι. Από τον Άρη τα τελευταία χρόνια, τα δικά μα δηλαδή, όλοι με καλό τρόπο φεύγουν. Ο Τσιάρα έρχεται, κάνει προπονή. Ο Βεργίνη έρχεται, λέει, είναι σαν το σπίτι μου. Ο, mm -hmm. ο Καραποστόλου τον έχουμε και αυτόν, όλοι φεύγουν με καλό τρόπο, δεν, δεν φεύγει κανένα με άσχημο. Ο Ασημακόπουλο. Ο Ασημακόπουλο, ο Ασημακόπουλος, τον αγαπάμε πολύ, πολύ καλό παιδί, εκεί είχαμε ένα, μια, μια, μια διαφωνία με τον προπονητή, η περίσκηση, η άποψη του προπονητή μας. Ε, θα δούμε με τον Αντώνη, θα κάνουμε κάτι, θα δούμε. <Το> Δεν έχουμε ε, κακέ σχέσει. Πολύ καλέ σχέσει ο... έχουμε. Ο Πελεκάνο επίση έφυγε με καλό τρόπο. Όλοι, Παρόλο που Όλοι. νομίζω ότι. Σε ένα παράπονο ο... στον Ασημακόπουλο, μάλλον Μα. έμεινε κατά κάποιο τρόπο. Αυτό εκφράστηκε νε, από τον άθλητη. Όχι μόνο αυτό, όχι κάτι άλλο. Ο, Μιχάλη. πάρα πολύ καλό παίκτη. Αν τον είχαμε. Θα, mm. θα, θα, τον... Ένα επίπεδο πάνω. Ένα επίπεδο πάνω. Είναι παίκτη Ευρωλίγκα. πρόσφερε δύο χρόνια στον Άρη. Βρήκε και αυτό πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Το διπλάσιο, όχι το υπερδιπλάσιο, ε, στη Ρουμανία. Είναι λίγο περίεργο. <someplace> <λίγο, πίε> στη Ρουμανία και. στο ρουμάνικο, μπα και ρουμάνικο. Είπαμε, εάν δεν είχαμε τα χρέη, τα έσοδα του Άρη, το 1 εκατομμύριο, είναι υπεραρκετό να κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσατε να κρατήσετε αθλητές επιπλέον που πέλεξαν στην Ελλάδα, ώστε να μην χρειάζεται να το βάλουν στη ζυγαριά για να πούνε ότι έχω εδώ μια πρόταση από τη Ρουμανία. Μου δίνει πολύ καλύτερα χρήματα, έστω και αν είναι το ρουμάνικο πρωτάθλημα που δεν φημίζεται για το μπάσκετ του. Mm. Ε, θα πρέπει να καταλάβει δηλαδή ο κόσμο ότι θα μπορούσαν να μείνουν κάποιοι αθλητέ ή να στοχεύσετε και σε κάποιου άλλου Έλληνε ενδεχομένου αθλητέ, ε, εφόσον είχατε αυτά τα χρήματα τα περισσεύουμε αλλά δεν τα έχετε δυστυχώ όπω μα λέτε. Mm. Επιλογή πρίφτη. Ρίσκο. Όταν πάρθηκε το, το καλοκαίρι, το σκεφτόζεσταν ω ρίσκο, ή είπατε, το budget μου είναι αυτό. Άρα, πρέπει να βρω προπονητή χαμηλού κόστου που να δέχεται κιόλα να δουλέψει με 320 χιλιάρικα. Ε, ε, για μένα δεν ήταν ε, τόσο πολύ ρίσκο. Γιατί το γνώριζα τότε που ήμουν στα εφηβικά του Άρη και ήταν βοηθός του Κατσικάρη. Ε, έχει, φαινόταν ότι είχε κάνει δουλειά και στην εθνική. Γνώριζα το ρόλο που έχει. Ε, ήτανε ένας, ήταν και είναι ένας πολύ καλός προπονητής Και φυσικά ήταν μέσα στο μπάτζετ μας, στο οικονομικό Και δεχόταν αυτά που του είπαμε Και πιστεύαμε όλοι ότι με αυτά τα λίγα χρήματα θα κάνει μια καλή ομάδα Η οποία θα παλεύει σε όλα τα μας Άλλοτε θα κερδίζει, άλλοτε θα χάνει Αυτό είναι σε τι μέρα θα βρεθείς mm -hmm. ε, το μόνο που σκεφτόμασταν ήταν επειδή ήταν η πρώτη μεγάλη ομάδα που πρώτο πρώτος προπονητής ήταν θα μπορούσε να αντέξει το βάρος ε, Τη πίεση που έχει το μπάσκετ του Άρη, ο πάγκο του Άρη. Έτσι. Ε, αν θα μπορέσει να το σηκώσει αυτό, φαίνεται ότι τα καταφέρει μια χαρά. Είναι πολύ ήρεμο και ψύχρεμο στον πάγκο. Ε, και δεν αγχώνεται πάρα πολύ στο παιχνίδι. Άσχετα αν πιέζεται mm -hmm. πολύ από τον κόσμο για ορισμένα πράγματα, δεν του ακούει καν. Είναι και μια ευκαιρία για τον ίδιο βέβαια, τεράστια στην καριέρα του. Είναι, είναι ο... Μεγάλο, ο... Μεγάλο, βήμα, μεγάλο βήμα και το καταλαβαίνει και ο ίδιο του. Οι επιλογέ παιχνιδιών για να καταλαβαίνει και ο κόσμο. Στο ποδόσφαιρο, λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι διαλέγουν κτλ. Στον μπάσκετ, πιο ο προπονητή είναι αυτό ο οποίο α πούμε λέει: Θέλω το ριντ. Γιατί στο ποδόσφαιρο μονίμω έχουμε ένα θέμα. Ο προπονητή, ο τεχνικό διευθυντή, μια ο ένα, μια ο άλλο πρέπει να είναι ο τεχνικό. Υπάρχει κάποιο άλλο εκτό του προπονητή, ο οποίο κάνει τι επιλογέ τον ε, των παιχτών. Και αυτό, αν θέλετε, να το επεκτείνουμε όχι μόνο στον Άρη, γενικότερα στον μπάσκετ. Βλέπετε δηλαδή σε άλλε ομάδε ότι υπάρχει ο σκάουτερ που επιλέγει. Ε, υπάρχει κάποιο τέτοιο στον Άρη. Όχι, λοιπόν, ε, πώ δουλεύουμε εμεί. Ε, υπάρχει ένα προπονητικό team, πρώτο προπονητή, δεύτερο προπονητή και τρίτος προπονητής ε, όλοι οι μάνατζερ στέλνουν τις προτάσεις τους για πολλές μέρες και πο ατελείωτες ώρες οι δύο βοηθοί ακόμα και ένας τρίτος ο οποίος είναι αργιανός και αυτός προπονητής ε, βγάζουν τα μάτια τους εκεί στο, να βλέπουν το, τα βίντεο mm -hmm. αρχίζουν να ξεσκαρτάρουν βλέπουν, φυσικά εννοείται και, ε, πάμε και σε, στα χρήματα που μπορούμε να δώσουμε έτσι, no εκεί κοιτάζουμε έτσι, αν <laughs> βρούμε Βασικό. κάποιον παίκτη ο οποίος είναι πιο ακριβώς για κάποιο λόγο μπορούμε να τον πάρουμε πιο φθηνά και ο προπονητή επιλέγει το ποιο θα πάρει. Α, θα αν θα έχουν προταθεί ε, δηλαδή 10 ναι. για την ίδια θέση, ναι. βλέπουν οι βοηθοί πρώτα και επιλέγουν του τρει-τέσσερι των χρηματων Τρει-τέσσερι και από εκεί και, και μετά αρχίζουμε θα... και διαπραγματευόμαστε. Τρει-τέσσερι mm -hmm. των χρημάτων. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Διαπραγματευόμαστε ναι. εμεί μετά και όταν το πετύχουμε είμαστε OK. Αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, πάμε στην επόμενη. Μπαίνει πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, τρίτη επιλογή, τέταρτη επιλογή. Ξεκινά με την πρώτη, αν την κλείσει. είσαι OK. Αν δεν μπορέσει να τα βρει τα χρήματα, πα στη δεύτερη. Φέτο ο Άρη έχει γίνεται. πάρει. Σίγουρα όμω χρειάζεται και ένα τεχνικό ε, διευθυντή για τη διοίκηση περισσότερο. Mm -hmm. Να έχει δηλαδή συμβουλευτικό ρόλο προ εσά. Ναι, και... ναι, ναι, ναι. Για να μην πηγαίνετε με παροπίδε στο τι λέει προπονητή. Ε, και σε αυτό, αλλά σίγουρα εντάξει, εμεί ξέρουμε πράγματα από το μπάσκετ, αλλά δεν είμαστε προπονητέ. Δεν ναι, είμαστε ναι, ειδικοί. Ναι. Και το μπάσκετ που παίζαμε εμεί όταν παίζαμε ήταν εντελώ διαφορετικό ναι, ναι, ναι. από αυτό που παίζουμε τώρα. Πάντω, ο Άρη φέτο όντω έχει πάρει παίκτε χαμηλού κόστου ε, και δεν νομίζω ότι μπήκε ποτέ καμία. Έτσι, κανένα, μ, δεν μπήκε κανένα στο τρυπάκι να πει ότι πρέπει να του αλλάξουμε αυτού. Τους, ε, αν εξαιρέσουμε ίσως μία όχι αγωνιστική αλλά μία δεν ξέρω αν είναι και σκέψη, Ή απλά ήταν δικό μας προϊόν φαντασίας σε σχέση με τον Ντόμα, στον Αντεκμπόγερ, αν θα πρέπει να μείνει ο ένα του δύο, τι ακριβώ ναι, θα να γίνει, πούμε, λόγω να τραυματισμού. Να πούμε, να πούμε και γι' αυτό. Ε, <coughs> είχαμε ένα τραυματισμό του το Ray, ε, και παίζαμε με τον Πάοκ. Ήταν ένα παιχνίδι που εμεί θέλαμε να, τον, να το κερδίσουμε. Όχι γιατί ήταν ο Πάοκ, εντάξει, με την ομάδα έτσι είμαστε εμείς έχουμε μεγάλη διαφορά μπασκετικά ο Άρης είναι πολύ υψηλότερο από τον ΠΑΟΚ έχουμε 21 τίτλους έχουν 6 νομίζω 7 δεν, δεν το σύστημα δεν ήταν αυτό, ήταν ότι θα θέλουμε για τον κόσμο και για τα έσοδά μας για την όλη για, τα ναι. Ε, και λέμε να φέρουμε ένα παιδί για ένα μήνα γιατί ξέραμε ότι η θλάση ήταν δευτερού βαθμού και θα χρειαζόταν καιρό τώρα Έγινε η διακοπή, Πιστεύαμε ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση, πιστεύαμε ότι θα ξαναπέξουμε και πιστεύαμε όμω ότι θα παίξουμε το ίδιο φιλοαγόνα. Οπότε ο λόγο που κρατήσαμε τον Αντεγκμπόγια ήταν αυτό. Ότι Α. τον θέλαμε για το Άρι Πάοκ που θα ξαναπεχτεί. Άσχετα μετά, επειδή καθυστέρησε, έγινε, έγινε όλο αυτό. Ε, και φυσικά τελικά η επιλογή ήταν η σωστή γιατί ο τώρα έχει ξανατραματίστηκε και είναι πάρα πολύ χρήσιμο ο... ο όγκο. Ε, Αλλαγέ δεν θέλουμε να κάνουμε γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στους, στους παίκτες μας, είμαστε σίγουροι για αυτούς. Ε, οπότε η ρόλη του είναι ξεκαθαρισμένη και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και τα παιδιά είναι ευχαριστημένα από τον Άρη γιατί πληρώνονται, ε, είναι όλα πολύ καλά και δεν, δεν υπάρχει θέμα αλλαγών. Mm -hmm. ε, ε, και άλλο έβαλε και ένα, μια άλλη παράμετρο. Όχι, αυτή. Okay. Α, αυτά όσον αφορά τον Τόρι. Τώρα. τώρα, να δούμε λίγο πάλι τον τραυματισμό του. Καταρχήν, να εξηγήσω στον κόσμο πώ γίνεται αυτό. Είναι, καταρχήν, έχει, ε, έχει, πολύ, πολύ δυνατό μυϊκό σύστημα. Ο συγκεκριμένο αθλητή έχει πολύ δυνατού τετρακεφάλου. Πολύ ε, δυνατού δικεφάλου. Απλά κατασκευαστικά έχει ένα. Είναι λίγο πιο ε, να το πω, λίγο πιο, πιο, μικρή η μισθού πίσω. Uh -huh. Αν και δουλεύει πάρα πολύ εκεί πέρα, ε, η ταχύτητα που δίνει στην ομάδα, η, τα sprint που κάνει ε, χρησιμοποιώντα του τετρακεφάλου, δημιουργούν πρόβλημα στου δικεφάλους Γι' αυτό και έχει αυτέ τι ε, θλάσεις. αν και δουλεύει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν θα, θα είναι καλά τι επόμενε μέρε και δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο για να. Το Σάββατο το προλαβαίνει. Ποια είναι η ενημέρωση. Όχι. <σο> δεν, νομίζω, το δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Θα και το θα το πρέπει να μας. είμαστε σίγουροι ώστε να μην πάθει ε, κάποια υποτροπή. Είναι το πρόβλημα το θέμα τη λάση πάντοτε είναι ο κίνδυνο να μην υποτροπιάσει και τον χάσει ε, μέσα για μεγαλύτερο χρονικό το... διάστημα. <σο> Πριν πάμε σε πιο ευχάριστα θέματα, Βεζένκο, Βγάλ και τα και λοιπά, σε διάλειμμα. Πρέπει να Α, πάμε στο διάλειμμα, στο διάλειμμα τώρα. Θέλω... Ωραία, θα... θα πάω σε μεγαλύτερα ζητήματα και θα θέλω. Θα πάω σε πιο ψηλού <laughs> παίχτε και. <laughs> που Ωραία. ακούστηκε. Ας Εγινε... έχουμε το χρόνο. το καλοκαίρι. Ας έχουμε Με έχουμε το, το χάρισι, λέω. Ναι. <laughs> Α, ναι, <laughs> τον οποίο τον φιλοξενήσαμε μάλιστα και προχθέ. Mm. Και. έδειξε για μία ακόμη φορά. και θα πάμε στο διάλειμμα αμέσω ότι είναι ένα παιδί το οποίο και κατασταλαγμένο είναι και το μυαλό του το έχει μέσα στο κεφάλι του. Ε, τουλάχιστον με αυτά που είπε και για τη διοίκηση και για τον προπονητή, ενώ θα μπορούσε να αφήσει και μια, ένα παράπονο, ένα μια πίκρα πόνο. ή οτιδήποτε, γιατί όλοι οι αθλητέ, και αυτό είναι δικό μου σχόλιο τώρα, Πρόεδρε, θα μου πει την άποψή σου μετά το, το, διάλειμμα. Όλοι οι αθλητέ, καλώ ή κακώς, ποτέ δεν δέχονται ότι δεν είναι στα πλάνα ενό προπονητή. Ποτέ δεν δέχονται ότι δεν πρέπει να παίζουν. Πάντα νομίζουν ότι πρέπει να παίζουν και αυτό νομίζουν είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο. Είμαστε στο Λίμπερο 107,4, ο Λαμπάο Τάρι Φιλοξενούμε τον πρόεδρο τη Καεάρη, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη. Ε, πλέον έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα τη ε, εκπομπής εκπομπή και είχαμε αφήσει το θέμα 2 μέτρων και 15 εκατοστών τη ομάδα. Του χαρίζει. 2,14 πόσο είναι, Κώστας? <laughs> ναι, 2,12. Εντάξει. Έβαλα και τρει πόντε παραπάνω εγώ. Δεν πειράζει. Ε, τι ακριβώ έγινε με το Χαρίσι. Το πολύ λόγο το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, δεν είδαμε πρακτικέ ούτε από τον πρίφτη ούτε από τη διοίκηση αποκλεισμού του από την καθημερινότητα τη ομάδα. Από τι αποστολέ. Μία φορά έμεινε ο άνθρωπο εκτό αποστολή και είχε γίνει τεράστιο θέμα ότι τον έβγαλε η διοίκηση, τον πέταξε ο πρίφτη. Το έχουμε βέβαια αυτό στον Άρη. Μονίμω να δημιουργούμε θέματα. Ε, αν δεν κάνω λάθο, το παιδί συμμετέχει κανονικά από την αρχή μέχρι και προχθέ που είχε και μια καλή εμφάνιση στην Πηλέα. Ναι βέβαια. Ε, ο Κώστας είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός ε, χαρακτήρας. Ε, είχε, ήταν παίκτη της ομάδας όταν ήρθε ο προπονητής. Ε, εμείς σας είπα και, τη, και την προηγούμενη ώρα ότι στο αγωνιστικό κομμάτι δεν παρεμβαίνουμε καθόλου, είναι ευθύνη του προπονητή. Ε, πάντα τον θεωρούσαμε και τον θεωρούσε και ο προπονητής παίκτη της ομάδας. Θεωρώ ότι η προσέγγιση ανά παιχνίδι ε, και το πώς έβλεπε ο προπονητής ήταν αυτό που ε, τον έκανε να μην τον χρησιμοποιεί τόσο πολύ. Ε, με, περνώντας οι μήνες και τα παιχνίδια, ε, ο προπονητής θεώρησε ότι πρέπει να τον χρησιμοποιήσει όποτε εκείνος έκρινε ότι ήταν για το καλό της ομάδας και τον χρησιμοποιεί ανάλογα. Ο Κώστας είναι ένας επαγγελματίας σοβαρός, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, έκανε υπομονή που ήρθε η ώρα που χρησιμοποιείται όσο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η ομάδα να κερδίσει τα παιχνίδια. Δεν, έχει, δεν έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας και ούτε είχαμε ε, και εμείς ε, στο, βάλει στο μυαλό μας ότι πρέπει να, να τον αποκλείσουμε ή να τον πιέσουμε στο να φύγει και όλα αυτά. Δεν υπήρχε, τέτοιο, δεν υπήρχε τέτοια σκέψη ούτε από εμά ούτε από τον προπονητή. Mm -hmm. ε, θέμα των ημερών έγινε γιατί εδώ είναι δικό μου σχόλιο αυτό που θα πω. Ο κύριο Πετράτο πάντα έχει πρόσβαση στα μίντια. Οπότε ξαφνικά είδαμε σε ένα αθηναϊκό μέσο ενημέρωση το θέμα με την καταγγελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ε, τεσσάρων παιχτών πρώην του Άρη. Ε, να μα πείτε καταρχήν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για, για τον Αρτή, τι κίνδυνο υπάρχει, αν θέλετε να πούμε και για τα ποσά που οφείλονται. Τι ακριβώ συμβαίνει με αυτή την περίφημη καταγγελία, γιατί κατευθείαν κάποιοι είπαν να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Άρη πριν κάνει εκδικαστεί οτιδήποτε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ε, εντάξει. Είναι ένα σημείο των καιρών και αυτό. Καλά, εντάξει, δεν, δεν υπάρχει αυτό το θέμα αφαίρεση βαθμών. Νομίζω ε, καταρχήν ο κ. Πετράτο ε, είναι δικηγόρος των παικτών. Κάνει τη δουλειά του. Δεν, έτσι, έτσι. δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί του. Είσαι πιστεύω ότι οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Βοήθησε ε, στο να υπαχθεί ο Άρης το άρθρο 99. Ε, όντως, ε, δύο μήνε στις δόσεις των παικτών που εκπροσωπεί τι είχαμε καθυστερήσει. Του είχαμε εξηγήσει βέβαια ότι θα καθυστερήσουμε γιατί δεν μας έφταναν τα χρήματα. Εμεί κάναμε μια επιλογή να πληρώσουμε την ομάδα ε, για τι έπρεπε να το κάνουμε αυτό και ήταν υποχρέωσή μας και αφήσαμε πίσω λίγο αυτές τις πληρωμές. Ε, νομίζω ότι θα τα είπαμε ότι θα δώσουμε τη μία δόση αυτέ αυτές τις μέρες και την επόμενη δόση μέσα στις επόμενες 10 μέρες, 12 και θα καλυφθεί η διαφορά αυτή αλλά είναι λογικό να υπάρχει γιατί σας είπαμε ότι είπαμε προηγουμένως ότι ψάχνουμε να βρούμε κάθε χρόνο 550.000 συν τη ΦΥΜΠΑ. Ε, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν κάποιε καθυστερήσει. Και να πω εγώ βάσει του ρεπορτάζ ότι και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ που ήταν σε ανάλογη κατάσταση με, το, με το 99 κατά καιρού υπήρχαν αυτές οι, οι καθυστερήσεις. Ναι βέβαια. Ε, θυμάμαι που... τον Καγκαλούδη που είχε γίνει ολόκληρο θέμα γιατί είχε φτάσει στο τελικό στάδιο αν δεν κάνω λάθος. Mm. Ναι, στο δικαστήριο. Μπεγκαλούδη, κούβελα, τσιόλι. Ε, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει. Ναι. Είναι, είναι πολλά τα χρέη, μεγάλα τα νούμερα. Δεν μπορεί να βρίσκει ε, εύκολα. Ανέφερα τον το Πάουκ τυχαία. Χειρίζεται. Όχι βέβαια γιατί, για την κόντρα που υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι φυσιολογικό ε, να έχουμε όλοι μεταξύ μα. Ε, γιατί θεωρώ ότι παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο να καταλάβει ο Άρη, ο κόσμο του Άρη. Ότι ο Άρη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, είναι στην πρώτη χρονιά του 99. Και ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα και ίσω να ανβάσειγγα τον είναι στην τρίτη χρονιά του 99. Του Στε, στην, του. Τέταρτη. Τέταρτη. στην τέταρτη χρονιά του 99. Ε, αυτό νομίζω ότι ο κόσμο πρέπει να το αντιληφθεί γιατί είναι άλλα τα χρήματα που δίνει στην πρώτη χρονία, άλλα τα χρήματα τη δεύτερη, άλλα την τρίτη και άλλα την τέταρτη. Έτσι είναι. είναι πολύ λιγότερα όσο περνάει δηλαδή του χρόνου. Να πούμε κάποια νούμερα να, θέλετε. Δεν τα έχουμε πει βέβαια, αλλά θα ξαναπούμε είναι τα πρώτα τέσσερα χρόνια, είναι περίπου 600.000, 550, 560, κάπου εκεί είναι, τα πρώτα τέσσερα χρόνια. Μετά πέφτουν ε, στις 360.000 για τα επόμενα τρία χρόνια και στα τελευταία δύο χρόνια πέφτουν στις 125.000. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί τα πρώτα τέσσερα χρόνια έχεις ε, οίκα, εφορία και τρίτους, ε, μετά από τα τέσσερα χρόνια η τρίτη φεύγουν, υποτίθεται ότι έχει σοφλήσει. Μένει το ΙΚΑ και η εφορία και στο τέλο μένει μόνο η εφορία. Γι' αυτό mm -hmm. πέφτουν. Αλλά τα πρώτα τα τέσσερα χρόνια είναι πολύ δύσκολα. Είμαστε στον πρώτο χρόνο. Το 99 στον πιο δύσκολο. Mm -hmm. ε, ένα άλλο θέμα για το οποίο θα μα βοηθήσετε τώρα είναι αυτό που γίνεται με του παίκτε όταν συμπληρώνουν τα 18 του χρόνια. Έχουμε δύο παραδείγματα στον Άρη και σε πολλέ άλλε ομάδε υπάρχουν παραδείγματα παιχτών. Το ένα είναι ο Βεζέγκοφ, ο οποίο επέλεξε να μείνει στην ομάδα και θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο παίκτη. Ο άλλο είναι ο Μίτογλου, ο οποίο επέλεξε να φύγει από την ομάδα. Και πριν από λίγε μέρε, άκουσα και, το, και τον πατέρα του να βγάζει ένα παράπονο ε, που ελπίζω να μην το βγάλω ποτέ έχοντα και ένα γιο: Ότι θα έπρεπε να παίζει περισσότερο. Το ακούω μονίμω mm -hmm. αυτό ότι πάντα ο μπαμπά λέει ότι ο γιο πρέπει να παίζει περισσότερο. Και εκεί ήταν το παράπονο ότι ο Άρη ε, δεν έκανε αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί. Δεν ξέρω αν είχατε υποσχεθεί χρόνο συμμετοχή όταν ήρθε ο η ε, αν μπορεί κάποια διοίκηση να πει στον προπονητή θα βάζει στον 17χρονο να παίζει. Ε, αλλά σίγουρα θέλω την άποψη σα πριν πάμε εξειδικευμένα στι δύο περιπτώσει ε, το γιατί δεν κάνετε κάτι όλε οι ομάδε για να σταματήσει να υπάρχει ένα νόμο ο οποίο, αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, δεν ευνοεί όλου του υπόλοιπου συλλόγου. Και όχι μόνο δεν ευνοεί, νομίζω ότι είναι μια τεράστια αδικία. Δηλαδή, αν ο Βεζέγκοβ δεν έχει το μυαλό να πει θα κάτσω δύο χρόνια τρία στον Άρη για να πενταπλασιάσω την αξία μου όπω το έκανε το παιδί. 18 χρονών παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Γιατί εγώ να τον εκπαιδεύω λοιπόν από τα 14-15 τον κάθε αθλητή. Στο ποδόσφαιρο αυτό έχει αποκατασταθεί. Γιατί να επενδύω στι ακαδημίε, ναι. στα θέματα υποδομή, να φτιάχνω εγώ έναν αθλητή, να τον δημιουργώ και στα 18 μου να τον χρανώ. Τον αθλητή. Και επειδή νομίζω η απάντηση, όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι άδικο αυτό, γιατί δεν κάνετε όλε οι ομάδε κάτι, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, δεν ξέρω και πού πρέπει να το κάνετε, στην ΕΟΚ, στη ΦΥΜΠΑ, mm. στη... ποιο έχει πάρει αυτή την απόφαση. Ναι, ε, όντω το ποδόσφαιρο έχει αποκατασταθεί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Μετατροφία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πρέπει οι ομάδε οι οποίε παράγουν αθλητέ να μπορούν να του εντάσσουν στην αντρική του ομάδα χωρί ε, προβλήματα. Ε, αυτή τη στιγμή όντως ο νόμος δεν καλύπτει τις ομάδες, τις ομάδες μπάσκετ, πρέπει να το δούμε ως ΕΣΑΚΕ. ...να το περάσουμε στο νόμο... ...ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε... ...τους αιτητές που παράγουμε και επενδύουμε σε αυτούς... ...να τους χρησιμοποιούμε στην αντρική μας ομάδα... ...χωρίς να έχουμε προβλήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό... ...είναι σε βάρος των ομάδων... Ξέρετε και πότε έχει συμφιστεί αυτό. Φυσικά, ε, ναι, στον προηγούμενο και... αθλικό, ...ήταν επί πίτσαξη. Επί ναι. ε, Και φυσικά αυτό θα βοηθήσει... ...στις καέολες... Να ασχολούνται με τι ακαδημίε, έτσι. Ε, γιατί Εγώ, τώρα εμείς λέει. Εμεί ασχολούμαστε και. Ασχολού... Ξεκινήσαμε να πάρουμε τι ακαδημίε μα από τον ΑΣΥΜΑ και. Υπόγραψα πιπποράψουμε... <συμπήρα> Ναι, 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 ναι. Μετά από ένα χρόνο συζητήσεων αποφασίστηκε να τι πάρουμε. Γιατί επί πολλά χρόνια ασχολούμασταν με τι ακαδημίε εμεί και το πιστεύουμε το, πλα, το μοντέλο αυτό, όπω λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παράγει, είναι, είναι μια πρώτη ύλη, η οποία είναι ναι, δική σου. Έτσι. Ωραία, θα, έχει, θα πάρετε το ειδικό πρωτάθλημα και τα λοιπά, θα γίνει 18 παίκτε. Ναι, τα αυτό, φύγες. αυτό, γι' αυτό θέλω, σα λέω και πάλι, ότι πρέπει ω ΕΣΑΚΕ να το δούμε ω ομάδε, να το περάσουμε, να μιλήσουμε τον. Είναι θέμα ΕΣΑΚΕ ή ΕΟΚ. Ε, είναι θέμα συνεργασία ΕΣΑΚΕ, ΕΟΚ και Υπουργείου Αθλητισμού. Είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να. μάλλον να το συμφωνήσουμε, να το φτιάξουμε ώστε να μην έχουν προβλήματα και οι ομάδε και νομίζω ότι είναι καλό και για του αθλητέ αυτό γιατί θα του καλύπτει σίγουρα, θα του καλύψουμε και αυτού με κάποια ξέρω, παράμετρο mm. μέσα στον νόμο ας πούμε, αυτόν. Ή θα πρέπει να του κρύβεται μέχρι 18 χρονών και μετά να του εμφανίζετε <laughs> <laughs> τον καλό αθλητή. <laughs> <laughs> να υπογράφει και μετά. Εντάξει, πρέπει να, να βρεθεί μια λύση ώστε να είναι καλυμμένε όλε οι πλευρε uh -huh. Τώρα η μόνη πλευρά που δεν είναι καλυμμένη είναι η επαγγελματική ομάδα. Ναι, όντως. Ε, με το Μήτρο, που παράδειγμα, νομίζω ότι ο Άρη έχασε. Γιατί έδωσε κάποια χρήματα, <coughs> άσχετα αν δεν κάνω λάθο, διορθώστε με, νομίζω ότι έδωσε ε, ε παράγοντα τα, τα, χρήματα για τη μεταγραφή. Ναι. Έδωσε κάποια χρήματα την προκαταβολή ο κ. Παπαϊωάννου. Ε, τα υπόλοιπα τα οφείλει ο Άρη στον κύριο Ροδόπλο και πρέπει να τα δώσουμε σιγά-σιγά. Εντάξει, νομίζω ότι με το μη θα βρεθεί λύση. Ε, είμαστε σε μια φάση συζητήσεων με την οικογένεια και με τον εκπρόσωπό του. Ε, εμείς έχουμε καταθέσει από πλευρά μας μόνο μέρες συμβόλαιο. Α, έχει καταθέσει. Ναι, 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 το έχουμε κάνει. Ε, εντάξει, είναι θέμα χρόνου να βρούμε τον τρόπο ε, ώστε και ο Άρης να καλυφθεί, να μην έχει χασούρα από αυτή την υπόθεση. Αλλά το σημαντικότερο για μας είναι, είπα και στον πατέρα του και στον εκπρόσωπό του και στον ίδιο, ότι εμείς θέλουμε να έρθει να παίξει τον Άρη ο αθλητής. Ε, και όχι να πάρουμε κάποια χρήματα σε περίπτωση που δεν έρθει να παίξει. Εμείς θέλουμε να έρθει να παίξει. Νομίζω ότι η παρουσία του Βεζέγκοφ είναι ένα παράδειγμα για τον Κωνσταντινό. Ε, και θεωρώ ότι στο τέλο, ε, μακάρι το παιδί να είναι γερό. Ε, αν θα έρθει στην Ευρώπη, έρθει να παίξει τον Άρη, έτσι πιστεύω εγώ. Ο Βετζέγκοβ δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι 19 χρονών. Οι επιλογέ του δείχνουν ότι είναι ένα παιδί 30 χρονών. Ε, Κατασταλαγμένος στι τοποθετήσει του. Ε, εσείς τον ζείτε βέβαια και καθημερινά. Νομίζω ότι είναι μοναδικό φαινόμενο, όχι μόνο μπασκετικό αλλά και συμπεριφορά απέναντι στο σύλλογο. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμεί που είμαστε απ' Δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο για ένα παιδί να του προσφέρουν 200-300 χιλιάρικα αντί για 50 και να μείνει στα 50 και να λέει όχι, εγώ θα τα πάρω τα 300-400 και το 1 εκατομμύριο όταν γίνω 22, όταν γίνω 21. Mm. Δεν νομίζω. Είστε χρόνια στο, στο, χώρο. Έχετε δει κάτι παρόμοιο. <συγλω> εγώ <συγλω> δεν έχω δει. Ό, <συγλω> όχι, και εγώ δεν έχω δει. Ε, εντάξει, ο Βεζέγκοφ, όπω έχετε παρατηρήσει κιόλα, και στο παιχνίδι του έχει... είναι πολύ ευφυής, είναι πολύ έξυπνος ε, είναι πολύ όρημο για την ηλικία του και στη σκέψη του και... και σε όλα και στη ζωή του και σε όλα αυτά ε, και επέλεξε το πιο σωστό για αυτόν βλέποντας πολύ μακριά πολύ, πολύ πιο μακριά από αυτό που συνήθως βλέπουν οι αθλητές ειδικά όταν είναι 18-19 ετών ε, θεώρησε ότι θα είναι καλό να επενδύσω και εγώ σαν αθλητής στον Άρη και ο Άρης μένα, ώστε αυτό το υψηλό συμβόλαιο που μπορεί να βρω στα επόμενα χρόνια να το πάρω στο τριπλάσιο αν μείνω ένα-δύο δύο χρόνια στον Άρη ας πούμε Α. και έτσι τελικά χθε που τον είδα έτσι και μιλήσαμε λίγο μου είπε ότι έκανα την πιο σωστή επιλογή, γιατί είναι πρώτο κόρη στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεύτερο rebounder, όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτόν, όλη η Ευρώπη μιλάει για αυτόν. Το Δεν δε θα δε γινόταν αυτό στέλνε. αν πήγαινε σε μια άλλη ομάδα ας πούμε, που έπαιζε Ευρωλίγκα και τον είχαν δεύτερη ή τρίτη επιλογή, α πούμε. Ε, η παραμονή του θεωρείται ότι είναι η πιο μεγάλη επιτυχία του άρη τη διοίκησή σα μετά το 1999. Γιατί νομίζω ότι το 99 είναι εκτό συναγωνισμού. Το 99 θέμα επιβίωση καταρχά. Λοιπόν, <laughs> να πούμε για. Ε, ε, Δεν ήταν εύκολη για... και εδώ θέλω να, να μου πείτε κάτι. Ε, το περίφημο θέμα τη ρήτρα. Είναι λίγα τα 250, λέει κάποιο. Τα ακούω, να το εξηγήσουμε. Καταρχήν το 99 είναι σαν να πήραμε το πρωτάθλημα. Γιατί σώθηκε η ομάδα. Έτσι ένα είναι αυτό. Βάλετε και ένα mm -hmm. στο ταβάνι. <laughs> <laughs> ε, με, ήταν μεγάλη επιτυχία. Δύο αφημοί ε, μπήκαν στο άρθρο 99 εκείνη τη χρονιά. Ο Άρης ήταν το ένα και το άλλο δεν ξέρω ποιο ήταν και δεν με ενδιαφέρει. Ε, ένα είναι αυτό. Ε, με τεράστια επιτυχία που έμεινε αυτός ο αθλητής τον Άρη γιατί ήταν με το 1,5 πόδι να φύγει. Εσείς γνωρίζετε, είστε δημοσιογράφοι, μιλούσατε. Ήθελε να πάει στην Αμερική κι αυτός. Ε, δουλέψαμε πάρα πολύ και μαζί με τον Βαγγέλη τον Αγγέλου στο να τον πείσουμε, να φτιάξουμε το μυαλό του, να του δείξουμε ορισμένα πράγματα κτλ. και τα λοιπά και πίστηκε στο να μείνει. ο αθλητής αυτός, είπαμε, θα βγει ο Άρης θα παίρνε μηδέν από τον Βεζέγκοφ. Αυτό να το έφε... καταλάβει ο κόσμος. Θα παίρνε 0 ευρώ και νόμο... δεν θα παίζε. Με το νόμο αυτό, ναι. Με... Δεν, το με... καλύπτε, καμί... δεν, υπήρχε, καν συμφωνητικό. Ήταν ελεύθερος να πάει όπου θέλει. και δεν θα πέζε και 0 ευρώ, ο Άρης. Τον πείσαμε να μείνει να παίξει και προσφέρει πάρα πολλά και βάλαμε αυτή την ρήτρα. Βέβαια, εμεί θέλαμε παραπάνω, η πλευρά του θέλει λιγότερο, τα βρήκαμε κάπου στη μέση. Όμω, η ρήτρα ε, τη χρονιά που υπογράφηκε ήταν ε, το εξαπλάσιο του ποσού το οποίο τον αμύβουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να το δίνει, ξέρω εγώ, 10 και να ζητά. Ε, ένα εκατομμύριο ρήτρα. Δεν την δεν υπογράφει. Γιατί yeah. η, είναι τριμερή το συμβόλαιο. Είναι ο Άρη, ο μάνατζερ και ο παίκτη. Είναι πολύ απλό για αυτό. Δεν συμφωνώ, λέει. Δεν συμφωνώ. Δεν, τελειώσαμε. Και είναι... το σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος. Ο παίκτη ήταν ελεύθερο. Σα είπα και πάλι, 0 ευρώ. Τώρα, αν, αν το 250 από το 0 το θεωρεί ο κόσμο λίγο, εμεί αυτά μπορέσαμε να κάνουμε από εκεί μετά. Mm -hmm. Υπόψην όμω ότι στην Ευρώπη δεν, ξέρω αν, δεν, έχουν, δεν έχουν γίνει και πολλές μετακινήσεις στο μπάσκετ με, με, με πολλά χρήματα. Μόνο ο Σάριτς ήταν μια... Ίσως μία... βλέπει ο κόσμος τον Παπα-Νικολάου, θυμάται βέβαια βεβαίως, μια εποχή. Βεβαίως, ήτανε, το, ήτανε το 2007 το ίδιο με το 2013 ή το 2014. <σχ> καμία σχέση Όλοι βιώνουμε τι διαφορέ. Καμία, στο... καμία απολύτω σχέση <σχ> δεν έχει το ένα. Και θεωρώ ότι ε, αν συγκρίνει το ένα εκατομμύριο εκείνη εποχή είναι τόσα τα λεφτά αυτή τη εποχή. Είναι το, 1 ένα τέταρτο έχουν πέσει όλα. Και οι αμοιβέ των καλαδοσφαιριστών και τα μπάτζετ και τα βλέπουμε και τα, τα, τα χρήματα που έχουμε στην τσέπη μα ή αυτά που mm -hmm. είχαμε στην άκρη και δεν έχουμε πλέον, α πούμε. Έχουν πέσει πάρα, πάρα, πολύ τα πράγματα. Νιώθετε μια. Ε, ότι κάνετε σωστή επιλογή και το, στο θέμα του Μποχωρίδη Όχι μόνο στον Αριανό. Σε όλε τι ομάδε, όταν φεύγει ένα καλό παίκτη, υπάρχει γκρίνια. Ναι. Mm -hmm. Άσχετα αν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε τη χρονιά, αλλά σου λέει βρε τον τρόπο και κράτησέ τον. Ναι, αλλά βρε τον τρόπο και κράτησε τον, ναι, τον, τον Ποχορίδη, βρε τον τρόπο και κράτησε τον Βεζέκοφ, βρε τον τρόπο και πλήρωσε το ε, το 99, βρε τον τρόπο και πλήρωσε τη Φίμπα, βρε τον τρόπο και κάνε ένα budget, Ε, Βρε τον τρόπο και πάρε το πρωτάθλημα. Βρε τον τρόπο όμω και βρε επενδυτή. Okay, ναι, είναι θα εδώ. Τα πω, θα τα πούμε όλα. Ε, καταρχήν, ο Λευτέρη είναι σαν παιδί μου. Το ξέρετε όλοι. Μιλάμε πολύ συχνά. μεγάλο μέσα στο σπίτι μου. Ε, για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη απόφαση αυτή πάρα πολύ δύσκολη απόφαση ε, δεν υπήρχε στο πρόγραμμα αυτό είχαμε αποφασίσει ότι θα συνεχίσουμε μόνο με ελληνές παίκτες δεν θα λύσουμε τη ΦΥΜΠΑ θα παλέψουμε έτσι όπως είμαστε γιατί ε, α, έτσι ήταν τα, τα πλάνα μας υπήρχε αυτή η πρόταση από τον Παναθηναϊκό προς τον ίδιο και προς τον Άρη το συζήτησα εγώ προσωπικά με τον ίδιο τον Λευτέρη ε, και εκείνος δεν είχε στο μυαλό του να φύγει απλά ε, περίμενε να δει τι ρόλο θα του δώσουν στη νέα του ομάδα δεν, είναι, δεν είχε θέμα να φύγει από τον Άρη αν δεν ήταν κάποιο σημαντικό ρόλο εφόσον έγινε αυτή η συζήτηση θεώρησε ότι είναι ευκαιρία το να πάει εκεί σε ένα υψηλό επίπεδο ε, όχι σε πιο μεγάλη ομάδα ο Άρης είναι το ίδιο μεγάλη ομάδα όσο και ο Παναθηναϊκός σε μια πιο πλούσια ομάδα που είναι σε ένα σημεία. πιο υψηλό επίπεδο ναι. Ε, και θεωρώ ότι ήταν ε, καλή απόφαση και για τον Άρη και για τον ε, Λευτέρη και ο Άρης πήρε κάποια χρήματα με, με αυτά τα χρήματα η ομάδα ε, έκανε άρση του μπαν και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να παίρνουμε και, ξέ, και ξένους παίκτες και με αυτά τα χρήματα ε, προχώρησε το μπάζετ όλο και φυσικά πέφτουν κάποια χρήματα στο άρθρο 99 από αυτά ε... Νομίζω ότι ήταν μια καλή επιλογή και για τον Άρη και για τον. Έβγαινε η χρονιά χωρί την Να... πώληση. Να πω, όχι, δεν έβγαινε. Δεν Δεν έβγαινε είναι. γιατί θέλαμε, τα... θέλαμε 550 χιλιάρικα. Άρα δεν θα έρχονταν ο Ρίτ, ο Τόμα, ο, ο... ο... Δε Αντεκμπόγε. Ο... Ο... Δεν θα γινόταν, όχι, δεν γινόταν. Αυτό θα πηγαίναμε του Έλληνε παίκτε όπω πήγαμε ναι. τα προηγούμενα δύο χρόνια. Σε μια... σε αυτή την κατάσταση τη δύσκολη. Παιχνίδι με παιχνίδι και τα λοιπά. Θα Βέβαια τώρα όλοι αντιλαμβάνονται ότι ήταν σωστή ενέργεια. Και από την ομάδα που έγινε και από του παίκτε που ήρθαν και το αγωνιστικό κοινό καλύφθηκε βέβαια του, του Λευτέρη. Όσο και αν. Εντάξει, πάντα θέλουμε όλοι τα δικά μα παιδιά να ξεκινάνε 17 χρονών στον Άρη και 38 χρονών να σταματάνε τον πάση στον Άρη μετά και από 21 και, χρόνια. Και, mm. Ακριβώ. Αλλά... Και, και, εγώ, και εγώ το θέλω αυτό. Όλοι μα το θέλουμε. Δηλαδή τώρα αυτοί που με ιβρίζανε εκείνη την εποχή για τον Μποχορίδη, ξέραν αυτοί ότι υπήρχε Μποχορίδη στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, τον ανακάλυψαν τα τελευταία δύο χρόνια. Α, ξέραν αυτό το παιδί από 9 χρονών. Εγώ προσωπικά πόσο πολύ το βοήθησα, πώ ανοίγαν τα γήπεδα, σε ποιου γιατρού πήγαινε, σε ποιου φυσιολογητέ πήγαινε, πώ έκανα ατομικέ, ξέραν, ξέραν τίποτα. Και θα μου πούνε εμένα για εμένα, θα μου πούνε για τον Ποχορίδη. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Είναι κάτι που υπάρχει σε όλε τι ομάδε, υπάρχει αυτή η γκρίνια. Ξέρω ότι ήθελαν, όλοι θέλαμε να μείνει. Οκ, okay, ήταν μια επιλογή και δική του και του Άρη, που πιστεύω ότι ήταν προ και του Άρη και του αθλητή. Uh -huh. Που είναι ένα δικό μα παιδί και του δόθηκε μια ευκαιρία. Από και μετά θα δούμε πώ θα πάει στο μέλλον. Εύχομαι να είναι γερό και να πετύχει του στόχου που έχει βάλει, οι οποίοι είναι πολύ υψηλοί και πιστεύω ότι το αξίζει. Στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια λέμε ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό κάθε χρόνο η κακή αντιπολίτευση. Στο μπάσκετ εμφανώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Παράδειγμα, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε να μαλώνει ο Αθανασιάτη με το Σκόρδα. Ναι. Έτσι, ή ο Σκόρδα με τον Ηλιάδη. Δεν υπήρχε αυτή η ένταση. Ναι. Έχετε αντιπολίτευση όμω αυτά τα, τα χρόνια. Γιατί κατά καιρού, χωρί να ασχολούμαι με το, με το καθημερινό ρεπορτάζ του μπάσκετ, διακρίνω διάφορε τάσει ή προσπαθώ να αλλιεύσω ε, κάποιε τέτοιε καταστάσει. Και νομίζω ότι έχει γίνει μεγαλύτερο αυτό από τη στιγμή που έχετε πάρει και τι μετοχέ. Εσύ μα το πείτε αν ισχύει. Κοιτάξτε, η ε, ε, αντιπολίτευση όντως υπάρχει. Ε, το θέμα είναι ε, που βασίζεται. Αν βασίζεται σε πραγματικά ε, γεγονότα ή ε, δημιουργεί μόνη τη σενάρια για να δημιουργήσει μια κατάσταση αρνητική για το τμήμα ώστε... Ο κόσμο να άρει την εμπιστοσύνη του προ την διοίκηση αυτή και να έρθουν κάποιοι άλλοι και όλα αυτά. Ένα είναι αυτό. Ένα α, άλλο που πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά ο Αριανό, όταν διαβάζει και ακούει πράγματα ή, ή γράφουν διάφοροι ανώνυμα στα site και στα forum και σε όλα αυτά. Ένα άλλο είναι η αγωνιστική πορεία τη ομάδα που δεν ενίσχυσε την αντιπολίτευση uh -huh. σε εμά. Γιατί. Την πρώτη χρονιά φτάσαμε στον τελικό, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία, χάσαμε την είσοδό μας στη δεύτερη φάση του play-off στον πόντο από έναν πολύ καλό και ακριβό πανιόνιο εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, στο 2-1. Έτσι και στο δεύτερο παιχνίδι που παίξαμε και χάσαμε, ήμασταν δύο πόντους μπροστά με την μπάλα στα χέρια σε 58 δεύτερα και χάσαμε στον πόντο πάλι. Έδειξε δηλαδή μια ομάδα η οποία και άνετα έμεινε στην κατηγορία και ήταν για παραπάνω ώρα, παρόλο που δεν είχαμε, που είχαμε μεταγραφών. Αλλά και τη δεύτερη χρονιά ε, αν δεν γινόταν αυτό με τον Αγγέλου, θα ήταν πολύ ψηλότερη ομάδα από την 7η θέση την οποία κατέληξε. Έκτη, νομίζω, θέση την οποία κατέληξαμε πέρσι. Υπάρχει λοιπόν κάποιο ο οποίο τώρα μπορεί να λέει Αρβανίτη τι φύγει να έρθω εδώ Ή το λέει μόνο στι συναθρήσει. Υπάρχει κάτι τέτοιο, ή νιώθετε ότι. Όχι. Δεν υφίσταται <coughs> κάτι τέτοιο. Το δεν υπάρχει κάτι Σενάρια τέτοιο. Σενάρια ακούγονται. Ναι, ναι, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κάτι, κάτι, Δεν ξέρω κανένα που να λέει Αρβανίδας. Ο Αρβανίδη φεύγει την άλλη μέρα, αν βρεθεί κάποιο. Οποίος... Έχει τι μετοχέ πλέον. Με ναι, το ίδιο. Ναι. Θα σα πω, θα σας πω. Νομίζω ότι μέχρι να πάρετε τι μετοχέ μπορούσαν και άλλοι να το πούνε αυτό. Πλέον νομίζω ότι μαζί με τον κύριο Γαλιλαία έχετε τον έλεγχο τη κατάσταση στα χέρια σα πλέον. Ναι, ή, ή όχι. Ε, όχι αλλά έχει, έχει ολοκληρωθεί εχει ολοκληρωθει η μεταβιβαση των μετοχών ε, της τη εταιρεία Γένεση. Mm -hmm. η οποία έχει το 60%, το 60%. της ΚΑΕ. Εμείς ε, έχουμε την πλειοψηφία των μετοχών στην εταιρεία Γένεσης. Άρα έχουμε και ένα μεγάλο μέρος της ΚΑΕ Άρης. Πόσο ε, της ΚΑΕ? Το 32%, 32. ως πρόσωπα. Το άλλο... Και ως 60% mm -hmm. ως Γένεσης. Ah, Έτσι, yeah. Οπότε τε, 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 τελειώνει, τελειώνει αυτό. Είναι, ε, έχει ολοκληρωθεί μεταβίβαση από την πρώτη ώρα που υπογράψαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί Κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι ακόμα δεν ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει αυτό. Έχει τελειώσει. Έχει, έχουν έρθει σε, σε μένα και στον κύριο Γαλιλία. Ε, Είναι γιατί οι άνθρωποι τη Γένεση, οι οποίοι έχουν βάλει 3,5 εκατομμύρια στον Άρη, 3,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια στον μπάσκετ. στο μπάσκετ του Άρη. Μάλιστα. Έτσι. Ε, <laughs> <με>, Μα έχουν, <laughs> έχουν πλήρη εμπιστοσύνη και απόλυτη εμπιστοσύνη ότι. Θα καταφέρουμε την ομάδα να τη σώσουμε, να τη βάλουμε σε ένα καλό δρόμο. Και ε, όταν θα έρθει η ώρα να έρθει κάποιο επενδυτή να την πάρει, να είναι σοβαρό με χρήματα ε, να την πάει ψηλά. Και γι' αυτό μα τι έδωσαν οι άνθρωποι. Και δίνουμε λόγο σε αυτού που μα τι έδωσαν. Οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έχουν βάλει στα χρόνια που ήταν διοίκηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και θέλω κάτι να πω. Θα βγάλουμε και ευχαριστήριο τώρα. Του κυνηγάμε αυτού παρόλα αυτά. Ακούστε του, λοιπόν. Του ναι, ναι. χειροποίησουμε. Του λέμε Καμιά λαμόγια. πήραν τα λεφτά του πίσω. <laughs> Ακούστε τώρα για του ανθρώπου αυτού. Τον Δημήτρη Παπαϊωάνου, τον Αλέξη Τον Αντωνιάδη, φέρνει, μια... τον Σπύρο Τον Πουλιτσίδη, τον Καρπίστο, τον Τουρσουτζιάν και τον Ηλία Τον Πόπη. Τα δύο χρόνια που είμαστε εμεί διοίκηση, τα δυόμιση χρόνια που είμαστε εμεί διοίκηση, δεν φύγαν, από την... δεν φύγαν από την ομάδα. Έχουν δώσει και ξοφλήσανε ένα δάνειο που είχε πάρει παλιά η ομάδα και ήταν στα χρέη του Άρη 280.000 ευρώ. Το ξοφλήσανε σε δύο χρόνια, δώσανε δηλαδή 140.000 ευρώ το χρόνο. Αυτή την εποχή είχαν οι άνθρωποι είχαν πει θα το κάνουν όμω. Ναι, και, και το, το, το κάνανε. Δεν δώσανε στον Αρβανίτη λεφτά πάρε που κάνε καλύτερη ομάδα να παριστάνουν. Εγώ τον παράγοντα με τα λεφτά τα δικά του. Δώσανε στην ΚΑΕ Άρης να φύγει ένα μεγάλο βάρο χρεών από πάνω τη. Μάλιστα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ και. Ε, ε, όχι απλά που είναι Χαρακτηρίζονται λαμόγια. Ε, βέβαια κυρίω νομίζω λόγω τη εμπλοκή του στο ποδόσφαιρο του πήρε η μπάλα. Ναι, γι' αυτό, <laughs> αυτό, για αυτό, για αυτό είναι. <laughs> και το θεωρούν και οι ίδιοι του ότι κάναν μεγάλο λάθο που μπλέχτηκαν εκείνη την εποχή. Έχω την αίσθηση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή στον Άρη ε, πραγματικά να αξιολογούμε κάποιου ανθρώπου. Όχι, όχι για κανένα λόγο. Όχι γιατί θα πρέπει να πούμε μπράβο στον Τίμη, στον Ηλία ή σε οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι η κοινωνία τη Θεσσαλονίκη και οι Αριανοί ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά γιατί. Αν σε αυτού του ανθρώπου συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, που είναι και Αριανοί, πώ θα έρθει ο οποιοδήποτε άλλο όχι να βάλει 3,5 εκατομμύρια. Να βάλει 500 ευρώ. Ένα χιλιάρικο. Όταν βλέπει αυτή τη συμπεριφορά. Εδώ νομίζω ότι ήταν λίγο τυχερό το μπα σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχε αυτή η απαξίωση που υπήρξε στο ποδόσφαιρο. Λέγαμε πριν για τον Χρήστο Γρόλιο. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει προσφέρει αμυστή όλο αυτό το διάστημα και αυτό. Έχει, άκουγε το όνομά του καθημερινά στα ραδιόφωνα να υπηρετεί. Προσφέρει σε όλα τα τμήματα. Στον ναι. στην ΟΑΣΥΓΜΑ, στην ΚΑΕ, όπου του έχει ζητηθεί. Εντάξει. Ναι, πράγματι, ο Χρήστο είναι πάντα δίπλα μας. Και πάντα πετυχαίνουμε αυτά που πρέπει να πετύχουμε για το συμφέρον τη ομάδα. Σίγουρα αυτό είναι ανασταλτικό παράγοντα. Κάποιο που βλέπει, που θέλει να, να έρθει να επενδύσει στον Άρη, να πάρει την ομάδα μπάσκετ και να την κάνει πρωταθλήτρια τη και να βάλει ένα-δύο-τρία εκατομμύρια ευρώ. Έχετε ε, επαφέ. Είχατε μάλλον προτάσει. Ναι, βέβαια, θα πούμε. Προτάσει δεν είχαμε. Εμεί προσπαθούσαμε να τι κάνουμε προτάσει. Ναι. Ε, όταν βλέπει ότι κάποιοι οι οποίοι βάλαν τόσα εκατομμύρια υβρίζονται. Δύσκολα θα έρθει και είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα για την ομάδα. Ε, και όπω είναι οι άνθρωποι αυτοί που αναφέρει, όπω είναι τα μέλη τη Άρησα, α πούμε, που βάλαν και αυτοί, 500, 600, βάλανε και αυτοί 500-600 χιλιάρικα, βάλανε. Και αυτού, κάποια στιγμή, άρχισαν να του συμβρίζουν κάποιοι. Κακώ. αυτά μπορούσαν, αυτά βάλανε. Ε, είναι κρίμα, α πούμε, να συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ άσχημο. Ότι είναι ένα αλτικό παράγοντα το να έρθει κάποιο. Με τον Αλεξανδρή, τι έγινε. Τώρα μου ήρθε λόγο Σάρισα. Γιατί κάποια στιγμή έβγαλε μια, πίκρα για μια υπόσχεση που είχε δοθεί ότι θα καλυφθεί το συμβόλαιό του από τη, Σάρισα. Αν το θυμάμαι, αν ήταν η τοποθέτηση. Ναι, ναι, κοιτάξτε. η Σάρισα έβαλε, πολλά λεφτά στον Άρη. Έβαλε 500-600 χιλιάρικα. Όντω είχαν υποσχεθεί ότι θα πληρώσουν τον Αλεξάνδρη, τον Βαγγέλη. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν. Οκ, γιατί άλλαξαν όλες οι συνθήκες, οι οικονομικές και αναλάβαμε εμείς αυτό το χρέο και νομίζω το δήλωσε και ο Λασοβαγγέλη ότι δεν έχει κανένα παράπονο από την Γκάι Άρη και τα βρίσκουμε μαζί του σιγά σιγά. Όχι τα σιγά σιγά, κάθε μήνα προσπαθούμε να τον βοηθάμε και οι σχέσει μα είναι πάρα πολύ καλέ. Έτσι όπω το λέτε, Βαγγέλη. φαντάζομαι ότι και ο ίδιο βοηθάει. Όπω το λέτε, το βοηθάμε. Ε, άρα δίνετε κάποια ναι, χρήματα έναντι αντί να Ναι, βοηθάει με την υπομονή του γιατί Ξέρει Πώς ότι θυμίτε. η ομάδα ζορίζεται και δεν έχει κανένα πρόβλημα και να περιμένει και μας παίρνει τηλέφωνο οπότε έχει απόλυτη ανάγκη ο ίδιος του. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο νομίζω ότι βαδίζουμε και προς το τέλος αυτής της, της οφειλής ας πούμε. Ε, είπατε για 3,5 εκατομμύρια υπάρχουν χρήματα που έχουν μπει στην ομάδα έσοδα κτλ. 5,5 εκατομμύρια χρέη. Περιμένει ο κόσμος του Άρη θα μου πείτε το περίμενε και στο ποδόσφαιρο και που βγήκε και τι έγινε. Εγώ βέβαια για το πόρισμα λέω ότι το ποδοσφαίρο ευτυχώ βγήκε κάποιοι καθαρίσαν το όνομά του. Καθαρίσαμε, να το πω πιο έτσι, πιο ωραία. Αλλά δεν πρέπει να γίνει και στον πάση κάτι ανάλογο. Πρέπει. Πρέπει και θα γίνει όντω. Έχουμε καθυστερήσει σε αυτό. Αλλά έω το, 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 Μάιο θα έχει τελειώσει το θέμα. Ω το Μάιο. Mm. Είμαστε σε ένα δρόμο πλέον που ο καθένας θα, θα, θα το οι ευθύνε που έχει για αυτά που δημιούργησε στην ομάδα. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητε. Μην κρυβόμαστε με τον Γιάννη Δαμιανίδη. Ε, υπάρχουν, γιατί κατά καιρού ακούμε για δικαστήρια. Ε, θυμάμαι είχε κάποια προβλήματα και ο ίδιο με κάποιε κατασχέσει από τον Ιλιάδη ε, και από άλλου αθλητέ, από τον Χατζιβρέτα. Ε, υπάρχουν τέτοιου είδου εκκρεμότητε ή όλα μπήκαν στο 99 και, τον <coughs> βόλεψε και αυτόν αυτή η κατάσταση. Να, ναι, να, να, μιλήσουμε για αυτό. Καταρχήν, ε, ως υπογραφές έβαλε ως πρόεδρος του Άρη, και εκτός από την ΚΑΙ Άρη, κυνηγούσαν και αυτόν. Ε, με την υπαγωγή στο άρθρο 99 ε, έχει βολευτεί και αυτός, αλλά εμείς το κάναμε για τον Άρη, έτσι δεν το κάναμε για τον Δαμιάνιδη, ούτε με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα του Δαμιανίδη για τον Άρη και θα δούμε του επόμενου μήνε ε, τι θα κανουμε Μου ενα ένα-ένα. <Συλίως> Μάσεϊ. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι, τι. Τα 300 χιλιάρικα διαβάζουμε και εμεί, ακούμε. Ναι, ε, τα ότι πήρε ένα μάνατζερ. Υπάρχουν μάνατζα. παραστατικά. Δεν υπάρχουν. <Συλίως> δεν υπάρχουν παραστατικά. Όχι. Δεν πρέπει να πάτε στον εισαγγελέα σε αυτό το κομμάτι. Θα πάμε. Θα. <laughs> έπρεπε τον Μάιο. Να, να το, αλλά, έπρεπε ήδη να είχατε πάει ή βάλατε άλλη προτεραιότητα. Ε, έπρεπε ήδη να είχαμε πάει, αλλά βάλαμε άλλη προτεραιότητα. Ήταν, ε, καταρχήν, ε, ε, σα λέω και πάλι, εγώ έχω ε, τη δουλειά μου και την οικογένειά μου για να ζήσω τα, Να τη ζήσω. Mm. Και από και μετά, όλε οι υπόλοιπε ώρε ασχολούμαι με τον Άρη. Η καθημερινότητα τη ομάδα και τα τρέχοντα ζητήματα, ειδικά για το άρθρο 99, μου τρώγαν απίστευ... απίστευτε ώρε και δεν υπήρχε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Τώρα που υπάρχει, Έχουμε ήδη προχωρήσει σε πολλά ζητήματα. Θα δείτε τι επόμενε. Υπάρχει επόμενες, και άλλο επόμενες. θέμα δηλαδή εκτό του Μάση που είναι το γνωστό ας πούμε, που ακούγεται. Όσα θέματα χρήζουν δικαστική διερεύνηση θα διερευνηθούν. Μάλιστα. Το κρατάμε ω Αυτό το Μάιο θα σα ξαναενοχλήσουμε. Ναι, 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 βέβαια. βέβαια, βέβαια. Πάμε στο, στο θέμα ε, χορηγιών και μια εξειδίκευση θέλω σε σχέση με την, με την ε, κάρτα την RSBC τη Τράπεζα Πυραιό. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα σημαντικότατο μεγάλο εγχείρημα ναι. το οποίο δεν έχει τύχει όμως ακόμα της ανάλογης προβολής, προβολής. Ναι. γιατί να το πούμε εδώ και στον κόσμο δεν είναι απλά μια κάρτα τέτοια κάρτα έχει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και ο Άρης στο μπάσκετ <laughs> όσο και αν κάποιος το λέει εντάξει τι και τι έγινε είναι μια πιστοτή. δεν είναι απλό πράγμα να κάνεις αυτό το οποίο έγινε για όσους γνωρίζουν τουλάχιστον από τα τραπεζικά ε, δεδομένα δεν το κάνει καταρχήν η τράπεζα. Δεν μπαίνει η τράπεζα σε αυτή τη διαδικασία. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια τράπεζα, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η πιο ισχυρή <συσχύριση> στη, στην, Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ε, εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή τη Sky ε, και φυσικά σε αυτό μα βοήθησε πάρα πολύ ο κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη, ο αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο τη Τράπεζα Πυρό, γνωστό Αριανό και φίλο μου. Και του λέμε πολλά ευχαριστώ. Ε, καταρχήν έδειξε η τράπεζα εμπιστοσύνη στην εταιρεία, στην Καϊάρη, για να τη βάλουν μια τόσο μεγάλη τράπεζα το όνομά τη μαζί με την Καϊάρη και να βγάλουν από την πολύ ωραία κάρτα. Ε, τα χρώματα ε, ταιριάζουν, εντάξει. Ναι, τα χρώματα <laughs> ταιριάζουν. Ε, είναι μια κάρτα η οποία όντω δεν έχει τύχη ανάλογη προβολή και από την Καϊάρη και από την Τράπεζα Πυρό. Ε, Είπαμε τον κύριο Αντωνιάδη να κάνουμε τις επόμενες μέρες μια συνέντευξη τύπου όπου να εξηγήσουμε ακριβώ τι σημαίνει η κάρτα αυτή και τι μπορεί ο κόσμος να κάνει. Γιατί υπάρχουν και προνόμια ε, για το, για το Υπάρχουν φυλάθρο. και προνόμια και ήδη βγάζουμε μερικά πράγματα και τα οποία γίνονται. Έχουμε φτάσει περίπου στις 500 κάρτες ε, που πρέπει ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 3.000 και να πω κάτι εδώ πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν χρειά... Κάποιος που έχει μια, τράπεζα, μια, κάρτα της τράπεζας Πειραιός που δεν είναι Άρης Mastercard Μπορεί να τη μετατρέψει σε Άρη Mastercard πολύ εύκολα και καλό όλου του Αριανού να το κάνουν. Είναι το ίδιο πράγμα για αυτού Ακριβώ το ίδιο είναι. Απλά η κάρτα θα γράφει Άρης και yeah, θα έχουν και θα από τίδα, προνόμια yeah. πάρα πολλά ε, με αυτή την ε, κάρτα. Ε, που αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να ε, αναπτυχθεί η κάρτα αυτή. Και ξέρετε, η αρχή είναι δύσκολη. Όσο ε, η κάρτα απλώνεται, ε, τόσο γίνεται μεγαλύτερη και έχει και όφελος και η, η ομάδα μα από αυτή την ιστορία. Δείχνει γενικότερα μία εμπιστοσύνη τη πολύ μεγάλη αυτή τη τράπεζα με την ομάδα μα και σε σχέση με την εγκυτική μα που την ανοίγουμε πιο εύκολα και όλα αυτά είναι μέσα στα πράγματα τη καλή συνεργασία που έχουμε με την τράπεζα αυτή και φυσικά στο πόσο πολύ βοηθάει ο κύριο Αντωνιάδη την, την ομάδα μα. Και πρέπει να τον πούμε ευχαριστώ. γιατί ήταν και από τα μέλη της Άρισα ξέρω εκείνη την εποχή αλλά και πάλι συνεχίζει να είναι δίπλα έστω με αυτά τα, τους τρόπους που μπορεί να μας βοηθήσει και με κάποια κανάλια που ο ίδιος του ε, θέλει να μας βοηθήσει. Ένα σωσμός στο κινητό να φωνάξουμε τον κύριο Σάλλας για να πάρει τον Άρη. <laughs> μακάρι, μακάρι <laughs> να <laughs> έρθαταν. <laughs> αεξής νομίζω είναι όμως. <laughs> είναι <laughs> αεξής. <laughs> ναι, δεν γίνεται. Ε, χρωστάμε και κάποια μνημετά και τα βλέπεις Άλεξη. Ο φίλος 072 λέει καλημέρα αν η ομάδα κάνει άλλα τρία με τέσσερα sold out μέχρι το τέλος της χρονιάς μαζί με play-off πόσα έσοδα επιπλέον είναι αυτά. Ναι, λοιπόν, ε, το sold out είναι ανάλογα φυσικά και με τι τιμέ, αλλά θα γίνει σε παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηνικό, mm. τον ΠΑΟΚ. Είναι περίπου ω τζίρο 37.000. Μείον τα έξοδα του παιχνιδιού, μείον του φόρου, ε, τι κρατήσει και όλα αυτά είναι ένα έσοδο περίπου 23 με 24.000 το στο παιχνίδι. Mm. Άρα δηλαδή. Καλά, κάνετε και το λέτε. Γιατί ο άλλο λέει γεμάτο γήπεδο. 6.000 κόσμο. Πού ναι. πάνε τα λεφτά. Ναι, ακούστε λίγο. Ε, δε, το, δε, το 10 ευρώ εισιτήριο που λέει άλλο είναι ακριβό. Ξέρω εγώ με την ελευθερία 10 ευρώ. Καταρχήν είναι μαζί με το ΦΠΑ. Ε, έχει κρατήσει ο ΕΣΑΚΕ, έχει κρατήσει υπέρ τη ΕΟΚ, έχει κρατήσει υπέρ τη αστυνομία. Στην ομάδα μένουν 7 ευρώ. Αν το βάλει 5, θα μένουν γύρω στα 2,5-3 στα, στα 3 ευρώ. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα χρήματα για την ομάδα και να βλέπει το τον Άρη με 3 ευρώ. Να καταλάβει, να καταλάβει, ο κόσμο ότι τα 10 ευρώ που παίρνει το εστίο δεν πάνε δεν και τα 10 Δεν πάνε και τα mm. 10 στην ομάδα. Το 70% πάει στην ομάδα. Δηλαδή ο κόσμο προ... κοιτάει ότι δεν τα έχει τα 10 ευρώ. Το αντιλαμβάνεσαι. Όντω το καταλαβαίνω έτσι είναι. Το ξέρω ότι πολλοί κόσμοι θέλουν να έρθει και όντω το 10 ευρώ είναι πρόβλημα. Γι' αυτό βέβαια έχουμε κάνει και για ανέργου. Έχουμε κάνει και για φοιτητέ, έχουμε κάνει και για, για ακαδημίε. Τα παιδιά τα Ακαδημίων μπαίνουν δωρεάν. <coughs> έχουμε βγάλει ένα πολύ φθηνό ε, διαρκείας δεύτερου γύρου με 55 ευρώ που αν βάλεις ότι Πώς πάνε πάμε αυτά. πάμε στα πλοία αρκετά καλά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να πάνε λίγο καλύτερα γιατί είναι πολύ οικονομικό και γιατί είχε να δεις Άρης Πάοκ, παιχνίδι του πρώτου γύρου στον δεύτερο δωρεάν, στην ουσία ε, Άρης Ολυμπιακός, Άρης Παναθηναϊκός και τα play-off που αν η ομάδα περάσει στη δεύτερη φάση θα παίξει με, με αυτές τις ομάδες Άρη Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Πάοκ και ο 233 ρωτάει κάτι για το Legend Store. Κύριε Αρβανίτη, λέει να κάνουμε κάτι, πηγαίνω λέει και πιάνει την ψυχή μου. Μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερη ποιότητα θέλουμε. Και εδώ κολλάει και το μήνυμα το λίγο πιο κάτω του 268. Ο οποίο λέει, αν θα. Συγχαρητήρια, λέει, για την προσπάθεια που γίνεται στην ΚΑΕ και καλή δύναμη. Πρώτα, η πρώτη Μπουτίκ είναι λέει συμφερόντων τη ΚΑΕ. Ναι, θα την ενδιέφερε την ΚΑΕ συνεργασία με Εριανού βιοτέχνε για την ενίσχυση τη Μπουτίκ με σουβενίρ. <coughs> και το κολλάω γιατί ζητάει ο άνθρωπο παραπάνω μεγαλύτερη ποικιλία ο 233. Ναι. Από φέτο το καλοκαίρι είναι συμφερόντων τη ΚΑΕ Μέχρι ε, πρώτη. Ε, νοικιαζόταν το, το, σήμα σε έναν ιδιώτη. Μάστε. Ε, ε Εμεί ε, δημιουργήσαμε μια εταιρεία γιατί ξέρετε ότι δεν μπορεί η Καϊάρη να έχει εξοπλισμό. Όπω και το δώσει σε εμπορικέ μια εταιρεία που λέγεται Αναγέννηση. Ε, αυτή η εταιρεία λειτουργεί την ε, μπουτίκ μα. Ε, θέλουμε συνεργασία με αριάνου γεωτέχνε 100%. Και καλό θα είναι ε, να έρθουν στα γραφεία μα που όλη μέρα είναι ανοιχτά να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορούμε ε, να κάνουμε. Να λοιπόν, όσοι θέλουν ε, και μα ακούνε. Ε, 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 επενδύσαμε ένα μικρό κεφάλαιο που είχαμε ε, στο να φέρουμε κάποια πράγματα. Ε, όσο μεγαλώνει ο τζίρο, τόσο πιο πολύ ε, επενδύουμε <χαι> σε εμπόρευμα, σε α πούμε. Ναι. Τώρα θα δούμε του χρόνου, ανάλογα και με το πώ θα πάει η αντρική ομάδα, τι ρουχισμό θα έχουμε, ποια μάρκα και όλα αυτά. Θα θα κάνουμε. Τώρα είναι με τη Μάκρον. Τώρα είμαστε με τη Μάκρον, ναι. Είναι για ένα χρόνο το, συμβόλαιο. Είναι για ένα ε, συν ένα. Ένα συν ένα. Με επιλογή τις... δική σα και, σας, από του δύο. Πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο για να ανενωθεί. Μάλιστα. Νίκο Γκάλη. Έλειπε yeah. για ένα χρονικό διάστημα. Ε, το ξαναείδαμε στο, στο παλέ. Ε, νομίζω ο έχει Νίκος, βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Νίκο, ε, τεράστιο κεφάλαιο, αναξιοποιείται τόσα χρόνια. Βοήθησε πάρα πολύ. Ε, καταρχήν τε, που κάναμε εκείνη την ε, πολύ μεγάλη εκδήλωση πέρ, προς τιμήν του Με τη φανέλα του που μίλησε όλη η γη Οι mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Times νομίζω ότι Νέα Νέες Υόρκες τρεις φορές έχουν κάνει ολοσέλιδα αφιερώματα σε εκείνη την εκδήλωση ε, Εκείνη η εκδήλωση ήταν που α, ανέβασε και την ψυχολογία της ομάδας Και πήγαμε πολύ καλά για την χρονιά και στα playoff και παίξαμε σαν Άρης ε, Φέτο με το τουρνά που έκανε, που κάναμε προ τιμή του με του, που ήταν σε όλα τα παιχνίδια, είχαμε και από εκεί ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελο και, και, θα το κάνουμε και του χρόνου. Και Πιστεύω ότι οι δικοί του Άρη θα πρέπει κάθε χρόνο να το κάνουν αυτό. Ε, εφάμιλο με τις πολύ μεγάλε ομάδε. Εφάμιλο με το φετινό. Ε, βοήθησε πάρα πολύ στα διαρκεία. Γενικά είναι κοντά. Ε, εντάξει ο Νίκος είναι μια προσωπικότητα δεν μπορείς ε, με, με, ε, και ο οπ, οποίος έχει φτιάξει τόσα χρόνια ένα προφίλ ε, δεν μπορεί επειδή το θέλει ο φίλαδλος να τον κάνουμε ε, να το γυ... συνεχώς να, ε, φε... να... να... Ε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα <laughs> όποτε κρίνει ο ίδιο ότι θέλει να το κάνει το, το κάνει έρχεται και τα λοιπά του προτείναμε να έρθει στο Άρης Πάοκ με πολύ μεγάλη χαρά ήρθε και χάρη και βέβαια που που νικήσαμε γιατί θέλει πάντα να κερδίζει η ομάδα μα. Είναι και ένα κίνητρο και... για του αθλητέ Και το μετά όταν τελειώσαμε και. <laughs> 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 νομίζω δεν χάνει μεγάλη. Όταν τελειώσαμε και πήγαμε πάνω εκεί το μαζί με τον Γιάννη Ιωαννίδη για να πιούμε ένα ποτό. <laughs> λέω Νίκο, εντάξει, λέω ήρθε, νικήσαμε κιόλα. Ε, τι λέει, θα έρθω και θα χάσουμε, <laughs> δεν υπάρχει <laughs> αυτό. <laughs> Σωστό. <laughs> Γιάννη Ιωαννίδη είναι... είπατε τώρα. Τι γίνεται, έρχεται στην ΚαΕ, αναλαμβάνει. <laughs> 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 ε, ο τα Γιάννης... λέω έτσι με μια απλότητα που, τα, που την ακου... το βλέπουμε στην καθημερινότητά μα και Γιάννης... μάλιστα κάποιοι μα το λένε και εμπιστευτικά. Να ξέρει, έχει αναλάβει ο Ιωαννίδη, ε, θα το δείτε το καλοκαίρι. Μα το λένε και έτσι κιόλα. Ε, στο ρεπορτάζ που γίνεται, δε, Δεν υπάρχει κανένα. <laughs> Καταρχήν, ο Γιάννη Ιωαννίδη τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον σέβομαι, τον αγαπώ πολύ και έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ε, τεράστιο κεφάλαιο και αυτό, αναξιοποιητό. Βέβαια, ασχολούνται ασχολούν με την πολιτική τώρα. <συσχελίως> ναι, έχει Λέρω, ένα μήνα αποτελέσματα. Στι εκλογέ αυτέ, ούτε ένα μήνα δεν έχει. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει στην ομάδα. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ ε, σε πολλά επίπεδα. Εμεί, σε όλου του Αριανού οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, είμαστε ανοιχτοί. Οι πόρτε τη ΕΚΑΕ είναι ανοιχτέ. Το γραφείο του Προέδρου για όλου είναι ανοιχτό. Δεν έχουμε κανένα απολύτω πρόβλημα. Έχουμε επαφή έτσι κι αλλιώ με τον Γιάννη και τον με όλη αυτή τη διαδρομή που έχει και όλες αυτές τις επαφές που έχει αποκτήσει και από το ρόλο του ως ένας εκ των κορυφαίων προπονητών στην, στην Ελλάδα, ο κορυφαίος, έχω την αίσθηση, ναι. όταν ήταν προπονητής. Ο, ο κορυφαίος Έλληνας. Ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής. Ε, αλλά πλέον και ως ε, πολιτικός και μάλιστα και υφυπουργός αθλητισμού για ένα διάστημα. Να μας βρει επενδυτή. Αυτό λέει όλος πιστεύω, ο κόσμος. Πιστεύω <laughs> ότι λόγω της του ως υπουργό, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο ας πούμε μπορεί να το κάνει πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει βέβαια ε, εξαρτάται και οι Οικονομικέ συνθήκε που υπάρχουν στην Ελλάδα, πώ πηγαίνει το μπάσκετ, και πώς πηγαίνει και σε, η οικονομία. Σε την κατάσταση θα είναι και η ΚΑΕ, και όσο η, η, η ΚΑΕ βγάζει μια υγεία, είναι συνεπή στι υποχρεώσει τη, έχει και αγων, κάποιε αγωνιστικέ επιτυχίε, είναι και πιο εύκολο να προσεγγίσει και, μα, και έναν μα, άνθρωπο. Αυτό, αυτό λέμε. Όταν μια ομάδα ε, παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο, ε, μπο, ε, έχει ισοσκελισμένου ή και ε, ελαφρώ κερδοφόρου ισολογισμού, ο άλλο θα σκεφτεί, σου λέει: Εντάξει, εδώ κάτι θα υπάρχει. Γιατί το brand name υπάρχει ούτω ή άλλω στον Πασκευή. Είναι Βάρη. ο Νίκο Γκάλη <laughs> κοντά. Θα είναι και ο Γιάννη Ιωαννίδη. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εμεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είπατε ότι είχατε μέχρι τώρα, κάνατε προτάσει σε επενδυτέ. Ναι, προσπαθούσαμε να βρούμε και να τι κάνουμε εμεί προτάσει. Ναι, το κάναμε πολλέ φορέ. Αλλά χωρί αποτέλεσμα. <laughs> εντάξει, είχαμε μιλ... Εγώ, είχαμε μιλήσει με δύο καταρχήν δεν έχει βγει τίποτα προ τα έξω γιατί πρέπει να είμαστε σοβαροί και γιατί με του ανθρώπου με οποίου μιλά πρέπει να δείχνει ότι βασίζεται σε μια, αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνη και εχεμήθεια και για να μην γινόμαστε κι εμεί καραγκιόζητε και υποψήφιοι επενδυτέ, α πούμε έτσι. Έχαμε μιλήσει με δύο ρώσικε εταιρείε οι οποίε τελικά δεν θέλησαν να επενδύσουν στην Ελλάδα. και με κάποιους άλλους οι οποίοι και αυτοί δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό ας πούμε. Θα έλεγα περισσότερο να κάτι διαφημιστέ, κάτι τέτοιο. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Δεν <στονίτυξη> δηλαδή ότι... Το ψάχνετε αυτό, ε, Το ψάχνουμε με πολύ μεγάλη θέρμη. Ξέρετε, εδώ η αγωνιστική επιτυχία εδώ που λέτε και ότι είναι καλά το μπάσκετ δεν, έχει, δεν, δεν δίνει την ίδια πίεση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο ω προ την έλευση επενδυτή. Την πίεση την νιώθουμε εμεί οι ίδιοι όμω, <στονίτυξη> γιατί <στονίτυξη> πηγαίνουμε μέρα μερα εβδομάδα εβδομάδα-εβδομάδα. Και είναι τόσο πολύ μεγάλη η πίεση αυτή που νιώθουμε ως διοίκηση που το θέλουμε και εμείς οι ίδιοι να γίνει αυτό. Αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό ώστε την ομάδα να την κάνει πρωταθλήτρια. Θέμα κάλλας για επένδυση στο μπάσκετ υπάρχει. Υπήρξε. Καταρχήν να πω. Μήπως υπήρξε και να σου το κάνω ολοκληρωμένο. Γιατί μια τέτοια πληροφορία είχα τότε αλλά... Να σχολιάσω και εγώ ιδιαίτερα. Υπήρξε την περίοδο που δεν υπήρχε καλά στο ποδόσφαιρο, υπήρχε, όταν ήταν ο γαλανό, δηλαδή. Ναι, ναι υπήρχε. Υπήρξε ενδιαφέρον για τον Πάσχα. Ήταν, ήταν σωστή η πληροφορία. Ε, όσο ήταν ο γαλανό στο ποδόσφαιρο, είχαμε συζητήσει και επειδή ο άνθρωπο είχε στο μυαλό του ο Κάλλα να κάνει. Με ε, τον Κάλλα είχατε συζητήσει. Ναι, ναι. Α, με τον Κάλλα είχατε ναι, ναι. συζητήσει. Ε, είχε, Σημαντικό αυτό είχε, που Είχε στο μυαλό δουσθεί. του να κάνει ε, αθλητικό κέντρο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου και όλα αυτά. Έτσι είχε μπει μια τέτοια συζήτηση. Θέλω να, να κάνει ακαδημίε όλη την Ελλάδα. Έχει πολύ ωραία ώρα. Θέλει, θέλει. Θέλει. Ε, θέλει. θέλει. Για το ποδόσφαιρο τώρα. Ε, το θέμα είναι κλειστό ότι μετά Κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου δεν μπορεί να κάνει. Ε, κλειστό γήπεδο μπάσκετ. <laughs> ε, αυτά θα πάνε μαζί, αν να. γίνει. Ε, θέλει τώρα για το ποδόσφαιρο και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα. Το λίγο που τον γνώρισα τον άνθρωπο είναι σοβαρό ε, επιχειρηματία. Χαμηλών τόνων. Φαίνεται να έχει διάθεση να επενδύσει κάποια χρήματα τα οποία τα έχει ορίσει ο ίδιο πόσα θα είναι. Εντάξει, για μα δυστυχώ δεν, δεν ήρθε στο μπάσκετ, πήγε στο ποδόσφαιρο, αν <laughs> και είναι μπασκετικό. <laughs> ναι, ναι, γιατί ναι. μου έλεγε ότι έβλεπε το γκάλι και το γιανάκι, είναι 55 ετών, <laughs> νομίζω. 54. 54 ετών είναι η εποχή τη αυτοκρατορία και έμενε στην περιοχή τη ανάλυση πολύ κοντά στο κέντρο και πήγαινε συχνά στο γήπεδο. Και, και, δελτίωσε, Μέγα Αλέξανδρο, μπάσκετ. και παίζει τα καλοκαίρια έτσι <laughs> όσο μπορεί και αυτό. Εντάξει, σοβαρό άνθρωπο. Σας και... και μια μελαγχολία όμω στο τραπέζι, στο, στο δείπνο. Γιατί ακούσατε τον κύριο Φόιχτ, νομίζω, που κατάγεται από το ULM να σα λέει ότι το μπάτζετ τη βασιλετική ΟΛΜ είναι κάποια εκατομμύρια. Ναι, 5 εκατομμύρια. <laughs> Εντάξει, εκεί η Γερμανία ε, λόγω τη κρίση στην Ευρώπη πήγαν πάρα πολλά χρήματα εκεί. Η μπασκετική ούλμα είναι εκπληκτικό πατζέτ. Η Οι... μπασκετική έχει 5 εκατομμύρια μιλή, ευρώ μπατζέτ. Ναι. Δηλαδή είναι ένα τρελαίνε να σε πιάνει. Είναι σαν να έχει 50 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο. <σομύρια> πολλά, πολλά, πολλά χρήματα. Έτσι, χάνουν όλοι οι υπόλοιποι, κερδίζουν η Γερμανία. Έτσι, τα, έτσι, έτσι, το, έτσι, το βράδυ έχουμε γύρω γκρουπ. περιμένει έτσι, 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 έτσι ακριβώ αυτή είναι η αλήθεια. Ε, Καλό ή κακό. Μακάρι Ά, βέβαια αλήθεια. κάποια να γυρίσουν πίσω. Ε, πρέπει, 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 κάποια στιγμή να, γυρίσουν, να υπάρχει στην Ελλάδα μια σταθερότητα ώστε να γυρίσουν τα χρήματα. Αυτό ο πρόεδρο εκεί του Μαϊάμι που είναι φίλο mm. του, του, του Κάλατζε μπορεί <laughs> κάτι <laughs> να κάνει. <laughs> ένα μικρό μπατζετάκι να, στρώσουμε εδώ πέρα. σιγά σιγά θα τα δούμε όλα. ναι, ναι, είναι φίλο του Άλεξ Κάλα. Έχω την αίσθηση πάντω ότι από αυτό που μα Λέτε, επειδή τον ακούσαμε να μιλάει και για το ποδόσφαιρο και να μιλάει για κέρδο, έχω την αίσθηση ότι πλέον όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν μιλάει για κέρδο, αυτό είναι το κέρδο. Κέρδο δεν πρόκειται να βγάλει. Γιατί πολλοί λένε πώ θα βγάλει κέρδο από τον ποδοσφαιρικό άρη. Δεν πρόκειται κανεί να βγάλει νομίζω λεφτά από το ποδόσφαιρο ή από τον μπάσκετ με την ασχόλησή του. Δεν είμαστε μπάγερ μονάχου. Γιατί μπάγερ μονάχου έχει πλεόνασμα κάθε χρόνο και οι μέτοχοι τη βγάζουν λεφτά. Που ένα είναι και ο Ντίτερ ο... Χένε. Ο... Ο... Ε, έχω την αίσθηση ότι από τέτοιου είδου project μπορεί κάποιο να κερδίσει παράλληλα. Αλλά αυτό το project νομίζω θα είναι και ένα, ένα project που θα αλλάξει επίπεδο τον Άρη συλλογικά. Και τον ερασιτέχνη και mm. τον μπάσκετ και το, το ποδόσφαιρο. Είναι το όνειρο καταρχήν των Αριανών αυτό. Νομίζω. Ε, ναι. Έχει προαναγγελθεί από προηγούμενε διοικήσει για τη θέρμη και τα λοιπά. Δεν Όντως κατέστη από, δυνατό. Από τέτοιου είδου project μπορεί να βγάλει χρήματα ο επενδυτή. Ε, εγώ είχα φέρει ω παράδειγμα ε, την Bayern Monday ε, σχετικά με τον μπάσκετ, το μπάσκετ στο τραπέζι. Γιατί η Bayern έχει και ομάδα μπάσκετ που παίζει Ευρωλίγκα. Ε, ναι, έτσι. Ναι. Εκεί υπάρχει συνεργασία. Ε, ε, έσοδα από το ποδόσφαιρο, ποσοσ, 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 ποσοστό πάει στο μπάσκετ. Υπάρχουν χορηγίες οι οποίε μπαίνουν στη φανέλα πώς της, γίνεται, της Bayern Monday ναι, και ακρι, ένα 10% πηγαίνει στο, στο μπάσκετ. Και Του λένε δηλαδή, τι θέλει, είσαι η Audi. Θέλει να βάλει την Bayern φανέλα μπροστά, τα... ωραία. Θα δώσει αυτά τα εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο, θα δώσει και ένα εκατομμύριο και στο μπάσκετ που θα μπει και εκεί. Αν πει δεν θέλω, οκ, okay, θα πάρουμε άλλη. Αλλά είναι η Αλλά είναι Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία με ατομηχανή το ποδόσφαιρο λόγω εσόδων, ε, ώστε να ωφελείται όλο ο Άρης Και φυσικά εννοείται ότι ε, το μπάσκετ δεν θα παίρνει μόνο, θα προσφέρει κιόλα έτσι. Oh. Κοινέ δράσει, 20 Γκάλη. Έτσι. Μάμα ε, Μάμα το θα, μπάσκετ. Δεν θα παίρνει ε, μόνο. Ο ΑΣ πρέπει μόνο να παίρνει. Mm -hmm. Μα αν το μπάσκετ, α, ανέβει επίπεδο. Εγώ δεν λέω. Κάντε το μπάτζετ και το 600, 700, 800, 800 των εσόδων πηγαίνει σε ένα μπάτζετ. Αυτομάτω η ομάδα θα γίνει πολύ πιο δυνατή. Και θα μπορεί. Εντάξει. Όταν έχει 3 και 4 εκατομμύρια μπάτζετ ο Ολυμπιακό ή πάλι ω φαβορή θα ξεκινάνε. Αλλά α βλέπουμε την ΑΕΚ δεν ξέρω από πού έχουν βρει οι λεφτά οι άνθρωποι, έφεραν αυτομάτω τρει παίκτε Ευρωλίγκα. Ναι. Αυτομάτω η ΑΕΚ εκεί που πάλευε για να μείνει στην κατηγορία, τώρα λέει θα πω στην ε, τετράδα. Έτσι είναι. Ο ιδιοκτήτη τη ΑΕΚ, ο κ. Αγγελόπουλο, έχει πάρα πολλά λεφτά. Και έχει στο μυαλό του, επενδύει κάποια χρήματα γιατί θέλει να πάει την ομάδα εκεί που θέλει να την πάει. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι αν το ποδόσφαιρο φτάσει εκεί που πρέπει, εκεί που πρέπει να είναι ο Άρης και έχει τα έσοδα που πρέπει. Μπορεί να ωφεληθεί όλο ο σύλλογο με ανάλογε συνεργασίε και χωρί να έχουμε μεταξύ μα θέματα όπω ήταν παλιότερα. Ήσασταν στον εαριστήχνη. Το ποδόσφαιρο όχι μόνο δεν έδινε τα λεφτά, τα, τα ποσοστά του εαριστήχνη με το γινόντουσαν μετοχέ. <χω> <χω> ε, Αντί δηλαδή να γίνεται αυτό που είπατε στην πάγια, δηλαδή και να δίνει κάτι επιπλέον, δεν έπαιρνε ούτε καν ο στα τα χρήματα ναι, ναι. του. Τα... Ναι. Και αυτό βέβαια. Εδώ υπάρχει μια συνολική ευθύνη, νομίζω και των μέσων ενημέρωση και του κόσμου όλων. Του κόσμου βέβαια οι μικρότεροι, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση κάποιο να πει: Παιδιά, τα χρειαζόμαστε για το ποδόσφαιρο και να πεταγότα κάποιο να πει: Όχι, θα τα δώσει στο βόλεϊ, στο στίβο και στο kickboxing. Νομίζω η συνολική μα σκοπιά ήταν πάντα να πηγαίνουν όλα εκεί. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι, έχει, ότι αλλάζει σιγά-σιγά αυτό. Δηλαδή, υπάρχει μια μέρημα και προ την ερασιτέχνη. Θέλω να μα πείτε λίγο σε σχέση με τη Ακαδημία ποιο είναι αυτό το πλαίσιο της, της συμφωνίας, τι αναλαμβάνει ε, πλέον η ΚΑΕΑΡΙΣ να κάνει και τι κερδίζει, αν κερδίζει ο Εραστέγκς, λίγο πριν κλείσουμε. Ε, η ΚΑΕΑΡΙΣ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των ε, Ακαδημιών Μπάσκετ. Και μπάσικων. γιατί το επιλέξατε αυτό. Ε, το επιλέξαμε γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο το πιστεύουμε. Ε, και τόσα χρόνια εγώ, εγώ ειδικά έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, 12 χρόνια ήμουν εκεί. Ε, φάνηκε ότι έγινε δουλειά, βγήκαν οι υψηλού επίπεδου, έτσι, ο Κώστας Απανικολάου ο, ο Λίνος ο Χρυσικόπλος, ο οποίος ο άνθρωπος ακόμα έχει προβλήμα τραυματισμών ο Βεζένκοφ, ο Μποχωρίδη, ο Μούρτος που παίζει είναι δουλειά δική μας ε, από τα τόσα χρόνια ενασχόλησης. Ε, πιστεύω ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να το, να το λειτουργήσει και μπορεί ο Άρης αυτό φυσικά θα, από τώρα ξεκινάει αλλά του χρόνου θα φανεί η οργάνωση γιατί mm -hmm. ήδη στη μέση χρονιά τις έχουμε αναλάβει ε, έχουμε συμφωνήσει ε, το τι ποσοστό θα παίρνει η οράση τέχνης από τα έσοδα των ακαδημιών και τα, από τα κέρδη που θα έχουμε ε, αυτά έχουμε κάνει και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλά πράγματα να γίνουν να, για τις ακαδημίες μας νομίζω ότι σχολιάσαμε θίξαμε τα περισσότερα από τα ζητήματα Uh, ακούσαμε για σχεδόν δύο ώρες τον πρόεδρο της ΚΑΕ να μας αναλύει την κατάσταση την οποία βιώνει καθημερινά στην ΚΑΕ, τις τρει-τέσσερι ομάδες που πληρώνονται, του uh, τους στόχους μέχρι το τέλος της σεζόν, τις επαφές με υποψήφους επενδυτές, την πρόθεση γιατί δεν έχετε παντρευτεί τον, τον Άρη και την ΚΑΕ σε καμία περίπτωση. Εννοείται. Ε, στη σύζυγό του, βέβαια, το πειτατό, <laughs> γιατί νομίζω έχει διαφορετική άποψη. <laughs> σύζυγος, <laughs> ότι τον έχει παντρευτεί τον Άρη. <laughs> Είναι βέβαια επιλογή, έτσι. Ναι. Εγώ πάντα το λέω ότι είναι, ήταν επιλογή σα. Ναι. ναι Ή, ίσως αναγκαστική σε ένα βαθμό, αλλά μετά από ένα διάστημα είναι επιλογή. Εντάξει, είναι, είναι όντως επιλογή, είναι αγάπη, είναι συνέστημα, είναι πολλά πράγματα. Είναι η, η αντίληψη που, που έχουμε όλοι ότι μπορούμε να, κάνουμε, να προσφέρουμε στην ομάδα που αγαπάμε. Ε, φυσικά και έχω, το έχω πει πολλές φορές ότι ο, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει να αναλάβει την ομάδα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα είναι ε, συγκεκριμένα τα ποσά ε, είναι να μην πάει στην εφορία ε, ένα 200 είναι εκεί βάζει την υπογραφή του φεύγει δική μου φεύγω, φεύγω πάμε στο ΙΚΑ είναι 260 χιλιάρικα οι ρυθμίσεις μιλάμε τώρα mm. βάζει την υπογραφή του εγώ φεύγω βάζει και την, την που έχω εγώ την υπογραφή μου που είναι 100 χιλιάρικα, 104 χιλιάρικα και τελειώσαμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ζαλίστηκα με το 1,5 εκατομμύριο mm, που είπατε εδώ μεταξύ τώρα. Ε, αυτό είναι. Είναι η υπογραφή σα το 1,5 εκατομμύριο. Αυτά είναι. Μάλιστα. να τα πούμε, να Όχι, αυτό είναι για του επίδοξου διοικούντε ε, τη ναι. κριτική. 1,5 εκατομμύριο λοιπόν. Μάλιστα. Τα οποία, αν δεν κάνω λάθο, δεν είναι δικά σα χρέη. Κανένα δεν είναι δικό μου. στην θητεία τη δική μα. Μάλιστα. Και Όσοι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και όσο ίκα, και αν ναι. κάποιοι δεν θέλουν να ακούνε, να σου πω κάτι, συνήθω περιμένουν από εμά να μαλώνουμε με του διοικούντε ή να πηγαίνουμε προ την κατεύθυνση τη σύγκρουση. Ε, εγώ είμαι τη άποψη ότι όταν υπάρχει κάτι, έστω και αν υπάρχει κόστο για μα, όταν υπάρχει κάτι καλό πρέπει να αναδεικνύεται. Μήπω και καταλάβει ο κόσμο και διαχωρίσει καλού από κακού παράγοντε, όχι εκ του αποτελέσματο από το αν θα μπει η μπάλα γκολ. Ή αν θα μπει στο καλάθι. Αλλά παραγωγικά, εδώ μιλάμε για οικονομικά δεδομένα. Ακρι... Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είπε και ο προπονητής μας. ότι σημασία δεν έχει το... τόσο πολύ το αγωνιστικό. Για τον κόσμο έχει το αγωνιστικό. Για... Για τον κόσμο... Ναι, αλλά όμως για τη διοίκηση έχει με μικρό μπάτζετ να... Να... να μην, αφ... μην χρεώσουμε την ομάδα να φροντίσουμε τις, τις υποχρεώσεις μας να είμαστε εντάξει με το 99, με το κράτος, με όλα αυτά, σιγά σιγά να αποπληρώνουμε τα χρήματα ώστε η ομάδα να γίνει οικονομικά υγιής. Αυτή η διοίκηση, δηλαδή 2,5 χρόνια τώρα, έχει κάνει πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Έστω ε, έσωσε την ομάδα, γιατί το ποδόσφαιρο στη με εθνική παίζει. Με αξιοπρέπεια. Εκδήλωση Νίκος Γκάλη. Όλη η γη μίλησε γι' αυτό. Ε, άρση απαγόρευση από τη ΦΥΜΠΑ. Φέτος πήραμε πρώτη φορά που ήταν, σα είπα, έξι απαγορεύσεις. Ε, άρθρο 99 που μειώσε τα χρέη από τα 5,5 εκατομμύρια στα τρία. Ε, τουρνουάνικος Γκάλης. Ε, τι άλλο δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις. Ε, νομίζω ο επενδυτής είναι το, το επόμενο. Αυτό δημιουργά. τώρα είναι το επόμενο να βρούμε έναν σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα, να έχει τα χρήματα και την οικονομική δύναμη να την πάει ψηλά. Και η απόδοση δικαιοσύνη για την οποία δεσμευτήκατε ότι θα κάνετε τι κινήσει. Αυτ... Για να μάθει ναι, ναι. ο κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει. Και να σα πω κάτι: Το να μάθει ο κόσμο δεν είναι απαραίτητα να βάλουμε κάποιον και να τον πυροβολήσουμε και να πούμε ότι αυτό θέλει για όλα ή τίποτα άλλο. Υπάρχουν και περιπτώσει που κάποιοι θα πετάξουν λάσπη από πάνω του. Ναι. Δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά σε αυτό το κομμάτι. Γιατί πάντα σε αυτό το κομμάτι ο κόσμο περιμένει να έχει τον Αρβανίτη, τον Τζαλτίδη και τον Σαββούπουλο και να του πυροβολεί. Έκανε αυτό το κακό και αυτό το κακό. Νομίζω ότι θα υπάρχουν και περιπτώσει που θα πετάξουν λάσπη αυτό το 3,5 εκατομμύρια που είπατε τώρα. Υπάρχει κόσμο που δεν το ξέρει. Εγώ δεν το ήξερα για τέτοιο ποσό. Για... Έχω ακούσει ότι έχουν βάλει τι γέννε 3,5 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Έχω ακούσει τον Ελία τον Πόπι πριν ένα μήνα να μιλάει εδώ και να λέει ότι περίπου 2 εκατομμύρια έχουμε βάλει. Όχι χωρί τα 280, χωρί χορηγίε, χωρί, χωρί, χωρί. Επειδή είναι. το θέλαμε. Ακριβώ. Είναι 3,5 εκατομμύρια περίπου ε, τα χρήματα που έχουν θέμα. βάλει οι άνθρωποι αυτοί. Και ευτυχώ σήμερα μιλήσαμε με ονόματα. Ωραία. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, απλά όμω γιατί να, γιατί μαλώνει με του διοικούντε, α πούμε. Δεν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί αυτό mm. επιτάσσει mm. ο ρόλο αμαλώνουμε. Μαλώνουμε. Είναι είναι μάλλον αυτή είναι η νοοτροπία, νοοτροπία νο. που υπάρχει ότι, ότι είμαστε οι δεύτεροι δικαστέ τα κτλ. Ναι, ε, εδώ βέβαια είναι και τα πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί στην τηλεόραση ναι. πολλέ φορέ. Αλλά ε, ε, εγώ έχω την αίσθηση και την ουσία ότι θα πρέπει να αναδεικνύουμε τα θετικά πράγματα και φυσικά όταν υπάρχουν αρνητικά. Όχι, για να μου ε, πείτε και για αρνητικά απλά. Αυτό νομίζω, να... νομίζω λίγο πολύ είπαμε. Σα είπα καλώς... και για τον Αλεξανδρή <coughs> και για τον Χαρίση και για τον Αγγέλου αυτό... συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά όταν έχετε συμμαζέψει την ομάδα. Α και έχετε βάλει την υπογραφή για 1,5 εκατομμύριο, εγώ δεν θα την έβαζα. Δεν ξέρω πόσοι από του φίλου που μα ακούνε θα βάζαν την υπογραφή του, όχι για 1,5 εκατομμύριο, για 1,5 χιλιάρικο χρέη αλλού. Ναι. Βέβαια, κάποιο θα πει τώρα εδώ ο πονηρό, γιατί το έκανε ο Αρβανίτη. Κάτι κερδίζει. Την, πάτησα. την πάτησα. Είναι πολύ απλό. <laughs> 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 το έχω πει σε όλου μου του φίλου που μου λένε τι πήγε για Εντάξει. Υπάρχει όμω να σου πω κάτι. Υπάρχει μια, Αναγνώριση πλέον από τον κόσμο του Άρη. Υπάρχει μια. δεν ξέρω αν. η, η α... δοξάν πληρώνεται. Η, α... Η, α... Η... η αγάπη του κόσμου είναι το πιο σημαντικό καλυτριανή πράγμα. Καλύτερη ανταμοιβή, νομίζω. Είναι Μα... αυτό. Υπάρχουν και θετικά, δεν υπάρχουν μόνο θετικά. Ναι, ναι, ναι. Η αγάπη Λάξε. του κόσμου είναι το πιο σπουδαίο πράγμα, ας πούμε. Και είστε και πρόεδρος του Άρη. Νομίζω αυτό είναι υπέρτατη τιμή. δεν Τεράστια τιμή και δεν, δεν, δεν το υπάρχει. περίμενα κι εγώ ποτέ στη ζωή μου ότι θα γίνει αυτό. Τεράστια τιμή, με πολύ μεγάλο πράγμα. Να σε ευχαριστήσουμε Είχα, πάρα που πολύ. Ε, Χάρηκα το και και Μάιο πάρα έχουμε πάρα νέο ραντεβού. Που σα είδα, ναι, <laughs> ναι και όποτε ναι. πο, θέλετε και Με πόρισμα. Με πόρισμα και με τι ανάλογε ενέργειε. Εμεί θα το λέμε αυτό, να ξέρετε, Με από... Καλό φινάλε τη σεζόν, φυσικά, να ευχηθούμε. Μακάρι, να μακάρι. αλλά δεν είπαμε για στόχο αγωνιστικό, Έχουν αποφύγει οι πάντε να πούν τετράδα και ο πρίφτη και οι παίχτε να πάμε καλύτερα κτλ. Δεν έχουμε πει ποτέ βέβαια. Δεν μα αρέσει χρόνια. αυτό, να ξέρετε. Mm. Δεν, ε, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω από τον πρόεδρό μου, τον προπονητή μου, του παίκτε να μου λένε, όχι να μου λένε είμαι Άρη και θα πάρω το πρωτάθλημα. Όταν ξεκινάει όμω να μου λέει, ο στόχο μου είναι η έκτη θέση. Και α γκρινιάξουν κάποιοι να πούν καλά, είσαι ο Άρη. Ναι. Γιατί δεν πατάμε, δεν είμαστε ρεαλιστέ πολλέ φορέ. Αυτό το είχαμε εμεί πέρσι, ότι ο στόχο μα ήταν η έκτη θέση και πολλοί γκρίνιαξαν. Α, μαζί το είχαμε συζητήσει. Βέβαια, yeah. δεν βγήκαμε. Βγήκαμε έβδομη για εκείνο το παιχνίδι που χάσαμε στον Κολοσσό, στο τελευταίο σου κτλ. Okay. Η Έκτη... Ο στόχο μα είναι η πρώτη εξάδα. Για να το πούμε και τώρα. Μα βολεύει γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε Ολυμπιακό ή Παναθηνικό στην πρώτη φάση των playoff. Και πιστεύω ότι μπορούμε να σπάσουμε οποιαδήποτε έδρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και σα είπα και πάλι, είδατε και στο παιχνίδι του πόσο άγχο Είχε αυτή η ομάδα. Να. Γιατί είναι νέα παιδιά. Είναι πολλοί Έλληνε που έχουν σημαντικό ρόλο και υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Όταν πα εκτό έδρα έχει πολύ λιγότερη πίεση και δεν είναι ε, τα μεγέθη των αθλητών που ήταν την εποχή. Δεν είναι ο Γκάλε, δεν είναι ο Γιάννακη, δεν ο έτσι, είναι ο Σούποδη. Είναι διαφορετικέ προσωπικότητε και είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Ε, τότε δεν υπήρχε ίντερνετ. Δεν υπήρχε αυτή η πίεση των, του κόσμου και κτλ. Ο αθλητής, <laughs> Όλα αυτά πιέζουν τον. <laughs> Πάντω ε, στο σχολείο που βλέπω. Στόχο μα είναι η Ναι, αυτό καταρχήν. Ε, ε, για τον Άρη δεν έχω γράψει σχεδόν ποτέ. Μόνο όταν προηγουθήκαμε στο τελικό. Του κυπέλου. Απλώ γράψατε κάτι. Έγραψα ε, 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 γιατί ενώ εγώ έχω ένα θέμα σοβαρό με ένα πολύ δικό μου πρόσωπο το οποίο είναι στο νοσοκομείο. Έγινε όλη αυτή η φάση με τα. Με, 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 το τους θέμα παίκτες, των, με τους παίκτες, και τα λοιπά και ενώ το γνώριζαν ότι εγώ έχω αυτό το προσωπικό πρόβλημα ε, θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε να το, να το λύσουμε το, το θέμα έγινε αυτό που, που έγινε χωρίς να ενημερωθούμε και χωρίς να, είμαστε, χωρίς να κάνουμε καν συζήτηση ας πούμε. γι' αυτό ε, το, το έγραψα Το είπατε και είναι καλός δικηγός, ο κ. Πετράτος και κάνει καλά τη δουλειά του και ξέρει και το επικοινωνιακό πάρα 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 πολύ καλά γιατί ναι. είναι πάρα πολλά χρόνια. Έτσι είναι ο πιο έμπειρος από έτσι, όλους έτσι, μας. Έτσι 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 ακριβώς. Γι' αυτό και τον επιλέγουν οι, έτσι ακριβώς <laughs> <laughs> και... οι αθλητές. Ε... Γι, αυτό το, γι' αυτό το έγραψα. <laughs> Δεν στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν γνωρίζει ο ίδιος του ότι εγώ έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με ένα πολύ συγκινικό μου πρόσωπο. Και στο νοσοκομείο. Και ήμουν στο νοσοκομείο όλη την εβδομάδα. Βγήκα μόνο στο Πάο Κάρι και στο τραπέζι με τον Κάλασο. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε κάθε, κάθε, επιτυχία και. Εύχομαι το ίδιο και σε εσάς. Από του χρόνου πλέον το σα καλούμε να μιλάμε μόνο για αγωνιστικέ επιτυχίε τη ομάδα και ένα καλή παραπάνω. Και κακά τα ψέματα, ο Άρης ανήκει στην Ευρωλίγκα. Ναι. Όσο δύσκολο και. Όχι δύσκολο, τώρα είναι ακατόρθωτο νομίζω. Όχι αγωνιστικά. Με όλε τι υπόλοιπε συνθήκε. Γιατί νομίζω υπάρχουν και έλεγχοι. Ε, για ναι, να παίξει ναι. οτιδήποτε άλλο. Τώρα μπορούμε να παίξουμε στην Ευρώπη, καταρχήν η Eurocup ή η Euroliga, δηλαδή, Ε, γιατί δεν έχουμε την απαγόρευση μεταγραφών από τη FIBA. Διότι πλέον η EuroLink παίρνει επιστολή από τη FIBA αν η ομάδα είναι οικονομικά εντάξει. Uh -huh. Όταν εμεί είμαστε τώρα οικονομικά εντάξει, θα μπορούμε να παίξουμε. Φυσικά μετράει και η θέση που θα πάμε. Για να δούμε τι θα γίνει και με την EverLink, γιατί και εκεί υπάρχει ένα θέμα το δεν θα υπάρχουν προγραμματικά νομίζω του χρόνου για την Ευρωλίγα θα υπάρχει άλλος τρόπος αξιολόγηση. αξιολόγησης θέλουν 4 εκατομμύρια budget ε, εντάξει <σχερνίδι> είναι, έχουν και αυτοί το financial fair play και τα λοιπά είναι πολύ δύσκολο να 000 000 συμμετέχεις 4 εκατομμύρια budget απέχουμε ακόμη από αυτό το θα πει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός Τέσσερα 4 εκατομμύρια συνολικό Α, <σχερνίδι> μαζί με, το, το ε, διοίκηση και όλα αυτά αλλά πάντως θα δούμε, είναι στόχος να πάμε να παίξουμε στο EuroCap. Εμεί θέλουμε να πάμε. Μπορεί ο Άρη να το κάνει και μπορεί και να έχει κέρδη από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ.